Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα. Ωρε, φίλε, καμπάρα η φωνή σήμερα. Πω, πω, μαγεία. Έχουν γίνει εργασίες εδώ πέρα στο Λίμπερο. Ναι, είναι ο Λίμπερο. Ποιος, ο Λίμπερο. 107,4. Ποια είναι αυτή η εκπομπή που ακούτε, η Τρόικα. Η Τρόικα με Μάριο Ασλαμά, Παραγιώτη Παπαδόπουλο, Χρήστο Τσαλτίδη και Χρήστο Κιώση. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο. Μοναδικό τρόπο επικοινωνία. FM καινούργιο το μήνυμά σα, αποστολή του 54-526. Για να κερδίσουμε χρόνο, βάλτε το κομμάτι και λε και περίμενε. Ένα-ένα. Γιατί σήμερα είμαστε full γεμάτοι. Full γεμάτοι και ψωμί και με όπω θέλουμε με το στυλ αυτό, με ραδιόφωνο. Λοιπόν, η πρώτη σωστή απάντηση. Η πρώτη, όχι η κλήρωση. Η πρώτη σωστή απάντηση. Για ποιον λόγο μπαίνουμε στην εκπομπή με το τεράστιο απλησίαστο αυτό κομμάτι από τον μεγάλο ηρακλειδέα καλλιτέχνη Βασίλη Καρά. Μην εστιάσετε στον τίτλο. Στο χελιδόνι, που εγώ το λέω μια ζωή, το έχω πει Περιστέρα, το έχω πει Μπεκάτσα, όπως να είναι. Εστιάστε στον στίχο τον καταπληκτικό. Σε αυτό το παραθύρι έβγαινε το πρωί. Μπαίνει το κομμάτι και μετά Παναγιώτη λες τις χορηγίες. Πάμε το κομμάτι. Λοιπόν, η πρώτη σωστή απάντηση. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Δεν αυτό το βασικό μας quiz για σήμερα, αλλά έτσι για να το πάμε λίγο να δώσουμε χαρά με το καλημέρα. Εστιάστε στον υπέροχο στίχο, σε αυτό το παραθύρι έβγαινε το πρωί. Για ποιον λόγο μπαίνουμε με αυτό το κομμάτι από τη φωνή του Βασίλη Καρά. Εσεμεσικά η απάντηση, έτσι. Η πρώτη σωστή απάντηση έχει πάρει και τα γυαλιά. Είτε θέλει ηλίου, είτε θέλει οράσιος από τα Opticon Express. FM κενό απάντηση, αποστολή στο 54-526. Ανάσαμε το κομμάτι και δίνει ο Παναγιώτης χορηγή. Λέει, βγήκε μια Κυριακή, Δεν λέει, έβγαινε το πρωί. Ζητώ συγγνώμη τον συγχρουργό. Λέει, έβγαινε το πρωί. Α, το λέει, έβγαινε το πρωί. Γιατί άκουσα. Τώρα λέει, βγήκε μια Κυριακή. Μπορεί να αλλάζει. Α, είναι στην δεύτερη στροφή. Κάτσε, το κάνω καλά και εγώ τότε, περίμενε. Ασφαλείες Μαργαριτόπουλος, επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο. Πληροφορίες στο Μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Για ασφάλιση υγείας στο Μαργαριτόπουλο, νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο. Συμπεριλαμβάνονται. Κρατήσου τώρα. Οι αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις. Κάντε τα όλα στην πάντα και αποκλειστική νοσοκόμα. Μαργαριτόπουλος.com, νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Για ιδιώτες και συνεργεία με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ, άμεσου ψεκασμού, τσισφί, όπως θα έλεγε ο Βασίλης Καράς, και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ευχαριστούμε την Injection Service που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της Τρόικας. Ο ουρανός και η γη, Θεέ μου, πως μάλλωναν. Λοιπόν, κλείς το κομμάτι, κλείνει. Τέλος. Αυτό ήταν. Βαθιά υπόκληση. Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη και απερίγραπτη, καθώς απαντάει ένα κινητό που τελειώνει σε 456 και λέει: Κομπανί City Παπαβασιλείου Ιωάννα. Ιωάννα της Λορένης. Γονιπετής μπροστά σου ως σύγχρονη υπότες του Ουίλιαμ Σκοτ. Δεν υπάρχεις. Χίλια μπράβο. Αν μου έλεγε ο Παπαδόπουλας ότι υπάρχει 1% πιθανότητα να έρθει απάντηση από Ελληνίδα, έτσι. Εγώ προσωπικά θα του έλεγα είσαι βλάξ. Πέρα από το ότι το λέω κάθε μέρα, αλλά θα το έλεγα έξτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο, πάρε το στυλό. Έτσι, μπράβο. Ειδοποιούμε τώρα σε λίγο την Μαριλής, που είναι στην γραμματική υποστήριξη και σήμερα. Και σαν γνήσια γραμματέας, αυτό που κάνει είναι να μακιγιάρεται το πρωί, τουλάχιστον την πρώτη μία ώρα. Χρήστο και όσοι έχουμε, στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο της Καρδιάς σου, από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Νότια Ευρώπη. Η Ιωάννα Παπαβασιλείου, τα γυαλιά είναι δικά σου. Κομπανί City. Και στην ουσία κατευθείαν περνάμε και σε θεματάκι. Πώς είναι στα αγγλικά η λέξη πατσαβούρα? Αυτό το αναζητώ εδώ και χρόνια. Πώς είναι στα αγγλικά η λέξη πατσαβούρα? Εννοείται ότι όσοι δεν το έχετε δει, πρέπει να δείτε τουλάχιστον 50 φορές. Πρέπει να το είδα από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί περίπου 45 φορές, δεν κάνω πλάκα, από 19 διαφορετικές κάμερες. Σήμερα το πρωί κατάλαβα ποιο είναι το μάτι της βελόνας, πώς σχηματίζεται. Ειλικρινά το κατάλαβα σήμερα το πρωί. Χτυπιέμαι από αυτό το βράδυ, σχηματίζεται ένα μάτι βελόνας.
και περνάει από εκεί η μπάλα. Κανονικά δεν χωράει, δεν υπάρχει. Αυτά τα έχει ψωμοτήριο Βιερίνια. Κατάλαβα σήμερα το πρωί να υπάρχει μια διαφορά. Και ελπίζω όσοι είδατε το παιχνίδι όλο, τι σημαίνει ποδόσφαιρο όταν θέλω να παίξω, ακόμη κι αν με χωρίζουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως τα Γιάννενα στην Τουμπάρα. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Κέρκυρα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τι σημαίνει Manchester City που μόνο ο Νταβίτ Σίλβα κοστίζει όσο 5 παίκτες από την ενδεκάδα της Leicester City. Η ομάδα που δεν κέρδισε το όταν θέλω να παίξω, παίζω ποδόσφαιρο. Έτσι. Για όσους δεν το γνωρίζουν, εψέ το βράδυ είχαμε Manchester City 1894. Μια χαρά. Leicester City 1884 1-0. Αν σε αντίστοιχο μάτς της Liverpool. No. Ναι. 3 λεπτά. Θα είχες μπει μέσα στην τηλεόραση. Ναι, σε αυτό είναι άδικος. Τώρα το θυμήθηκε. Το έχω σημειωμένο. Το έχω σημειωμένο. Καλά που ήρθε, τσάρα. Το έχω σημειωμένο. Στην αλλαγή του Αγκουέρο και κάνει έτσι. Στην αλλαγή του Αγκουέρο. Αλλαγή πώς δεν θα κρατούσε 1,5. Ναι, μόνο που δεν υπάρχει η παραμικρή αλκαθυστέρηση. Είναι για 4 λεπτά. Είναι για 4 λεπτά, όντως. Είναι για 4 λεπτά. Όλοι είμαστε με την Brighton. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Το πουλάκι πέταξε. Αν δεν στο δίνω από τώρα, επειδή είσαι και καλό, σε κουρεύτηκες και έχεις γίνει σαν τον μήπως θα τι έγινες. Πάνε και παίξε. 17 βαθμούς ομάδα να χάσει το πρωτάθλημα. Είναι σκανδαλάρα ολκύρια. Liverpool Wolves. Άμα το παπουδάκι τους κάποιοι το πλένουν και το αφήνουν στη διάθεση του συμπολίτη, έτσι γίνεται. Liverpool Wolves παίξε το χ2. Άντε, επειδή σε αγαπώ. Επειδή σε αγαπώ. Τι έγινε φέτος, τέλος. Liverpool Wolves παίξε το χ2. Άντε, επειδή σε αγαπώ και τους δύο. Εντάξει. Παίξε το χ2. Το μάτς όλο, όλα τα μάτς του τελευταίου μήνα ήταν το Newcastle Liverpool που το περίμενα να έρθει Χ ή Άσος και το χθεσινό που το φοβόμουν πάρα πολύ. Γι' αυτό κάθισα και το είδα. Το διημέρου ήταν το Πλατανιάς Ηρακλής, αλλά δεν στα παχθές, στα πόσο. Εννοείται. Και πήγες και πας αγκαλιά με τον Μπέο. Ωραία. Με τον Μπέο. Ωραία. Πάνε, άλλαξε και έλα. Σε περιμένω. Εννοείται με τον Μπέο. Χθες το είπα και το ύμνησα. Ασηλέα, έλα, σε περιμένω. Ασηλέα, έλα, σε περιμένω. Πώς το λέγατε, Χουχουχούλης. Να θυμάσαι, Χουχουχούλης έλεγε. Πολύ καλός. Ποιος? Ο Χουχούλης, μεγάλη προσφορά. Με τις κόλλες. Ο άλλος, ο τέτοιος. Περίμενε. Συγγνώμη. Ο άλλος, πώς το λέγανε που είχε κομμωτήριο? Ο Χούλης. Κομμωτήριο του Ηρακλή. Ναι, ένας που είχε πάρει το Ηρακλή. Μου έμοιαζε με τέτοιο, ότι έχει κομμωτήριο, ρε φίλε. Όχι, η ονομασία. Ποιο λες, τον Κύπριο? Κάπου εκεί με τον Χούλη ήταν κάτι μπλεγμένος λίγο μετά. Ο Χούλης, ναι. Αγάπησε τον Ηρακλή. Ακόμη και τώρα. Ο Τάκης, ο λογιστής. Με τον Τάκη πέφτουμε. Που μας τον έφερε Ηρακλειδέας, ο παδός. Ναι. Για πες για τον Χούλη. Ναι. Ο Χούλης. Ό,τι καλύτερο. Όχι, ο Χούλης μου κάνει να έρθει τώρα ο Χούλης. Ο Χούλης ο άνθρωπος φόλα, τι λες, ρε. Γιατί ο βασιλιάς του Μαρμάρου τι θα γίνει. Βε, ο Χούλης, τι λες, ρε, εσύ. Ο Χούλης μια χαρά. Μακάρι το Χούλη ο άνθρωπος, ναι. Τι λες, ρε. Θεός. Και ακόμη με τον Ηρακλή παρακολουθεί, ασχολείται, νομίζω και πέρσι ήρθε δύο φορές. Όχι, ρε, ο Χούλης είναι ο άνθρωπος μια χαρά. Να είναι καλά. Πού το θυμήθηκες? Φανταστικός. Πολύ ωραίος. Τι λέγαμε, ναι. Βάζεις και βλέπεις μια φωτογραφία της Βασίλισσας και καταλαβαίνεις πώς είναι. Το διαβάζω τώρα, κατάλαβα τι λέει. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό, πραγματική ντροπή. Πραγματική ντροπή. Διάβασε το, τι λέει. Όχι, τι λέει απάνω. It's a boy. Γεννητούρια είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιώργος Ιταλός, πραγματικά ασεβής για ακόμη μια φορά, λέει. Βάζεις και βλέπεις μια φωτογραφία της Βασίλισσας και καταλαβαίνεις πώς είναι η πατσαβούρα στα αγγλικά. Πραγματικά ντρέπομαι που το διάβασα το μήνυμά σου. Πραγματικά, παιδιά, αυτό είναι θέμα, έτσι. Πώς είναι η πατσαβούρα στα αγγλικά. Θέλω να πω σε κάποιον. Δεν έχει δει τον γκολ ο Χρήστος Οκιώσης του Βενσάν Κομπανί χθες. Του 34χρονου στόπερ. Ο οποίος μας διδάσκει και πώς είναι να κλαις πραγματικά μετά τον αγώνα, έτσι. Όπως ο Βιερίνη, πήρε το. Όχι σαν τον Λουτσέσκου να προσπαθείς ντε και καλά. Βρε τραγικέ Ρουμάνε να τα κρίσεις. Α, σε κατουράει ο Ρουμάνος. Στη συνέντευξη. Όλο τον χρόνο, δύο χρόνια σε κατουράει. Να προσπαθείς. Περίμενε τώρα, τελευταία. Να προσπαθείς. Τελευταία σταγόνα το Σάββατο είναι, περίμενε. Να προσπαθείς να κλάψεις και να μην μπορείς. Άστο. Άστο. Άστο, βρε Βαλκάνι, πονηρέ. Άστο. Κομπανί, να σου ζήσουν τα παιδιά σου. Yeah. Έχουμε πάθει σοκ όλοι εκεί που βλέπουμε το μάτς. Yeah. Πέντε παιδάκια, πέντε. Και κλαίει ο άλλος με τέσσερα έξω, αν είναι δυνατόν, και λέει να κάνουμε φράχτη στο βαθύλακο, δηλαδή έλεος. Πέντε παιδάκια, τα οποία τα τρία είναι ολόιδια. Η μεγάλη του η κόρη, δεν του έξανε, δεν τα έξανε τα παιδάκια. Νομίζω μια φορά είχα δει τα δύο πιο μεγάλα. Πέντε. Αλλά τα πιο μεγάλα. Πέντε, εντάξει. Παναγιώτη, τα είδες? Όχι.
η μεγάλη του εικόνα. Εσύ θα μένω στο πρώτο ημίχρονο μόνο. Ξέρεις τι φαντάζεσαι, σου λέει να κάνει 3-0, εσύ τι θα φύγω. Άρχισε να τρώει τα λιγάκια. Η μεγάλη του εικόνα είναι ο Βενσάν Κομπανί. Άντε. Έπαθα σοκ. Τι λέει. Ο Βενσάν Κομπανί σε κοριτσάκι. Πάμε ρε Μπράιτον. Απίστευτο. Πάμε ρε Μπράιτον τώρα. Πάμε ρε Μπράιτον. Λοιπόν, μία ιδέα για το Πατσαβούρα, δεν ξέρω αν συγκινηθεί ο Χρήστος Σοκιώσης, είναι αυτή που έριξα. Γούλεν Water Collector. Δηλαδή, αν πω σε έναν Άγγλο, ένας Άγγλος, δεν το είδε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, δεν έχει δει το γκολ. Περιέγραψε το. Και μου πει, τι είναι το γκολ, είναι, από ό,τι άκουσα, είναι screamer. Αυτό δεν είναι screamer, αυτό θα το έλεγα είναι Γούλεν Water Collector. Πώς θα δω από την Πατσαβούρα, δεν ξέρω, είδα 5 λεξικά που έχω στο σπίτι, δεν έχω δει πώς είναι η Πατσαβούρα. Το χαλί μας, Χρήστο, ετοίμασε και ένα κομμάτι. Μια φορά ο Volbeat, βάλε κάτι γρήγορο από Volbeat, ό,τι θέλεις. Βάλε Mary Kelly Jones, κάπως έτσι. Βάλε κάτι δυνατό με την ησυχία σου, ό,τι θες. Λοιπόν, πάμε στο quiz Opticon Express, με το οποίο συγχρόνως παντρεύουμε και ένα βασικό θέμα. Το οποίο το κρατάμε φυσικά για το τέλος της σεζόν. Νομίζω ήρθε η ώρα, έτσι. Από προχθές έχουμε δύο αίτητες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Το πάρουν το πρωτάθλημα δηλαδή αίτητες. Έχουμε τον Παναθηναϊκό του 63-64 και τον ΠΑΟΚ του 2018. 2019. Έτσι. Σαν θέμα, θέλουμε να συγκρίνετε τις δύο ομάδες. Εκείνον τον Παναθηναϊκό με αυτόν τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα μου πεις, θα δώσουμε τις ομάδες, ποιοι αγωνίστηκαν με εκείνον τον Παναθηναϊκό και ένα-δύο χαρακτηριστικά. Απαιτώ να συμμετέχουν ακόμη και 20χρονοι. Γιατί πάρα πολύ απλά. Δεν είναι και άδικο, γιατί δεν έχει και εικόνα, έτσι. Ναι. Οι γραφές του ελληνικού ποδοσφαίρου όμως έχουν γράψει. Ναι. Και κάποια ονόματα τα ξέρουμε. Και θα πούμε και ένα-δυο πράγματα τα οποία βασίζονται στις γραφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Οι γραφές υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός των Αδριανόπουλων είναι Ολυμπιακός των Αδριανόπουλων. Έτσι. Ο πατέρας μου σχορημένος μου έλεγε. Τέτοια μπάλα δεν έχω ξαναδεί. Ο οποίος πατέρας μου ήταν φόλα Ηρακλής και πανηγύριζε τα μακεδονικά τα γκολ. Δηλαδή το γκολ του Ζήση Βρίζα στο Χάιμπουρι το πανηγυρίζει σαν τρελό. Έτσι, άρε στράτο. Ενώ εγώ είμαι λιπόθυμος στο πάτωμα. Για να μην βιαστεί και πει κανείς, ήταν παλαιάσκοπη οπαδοί αυτοί που αναγνώριζαν. Έτσι, δηλαδή τον Μπάοκ. Δεν είσαι και εσένα. Ναι, τον Μπάοκ του Λες Σάνων, τον υμνώ και εγώ, τον υμνούσε και ο πατέρας μου. Και ο κύριος Λαμά, εσύ να είσαι να ζούσε. Ζούσα. Έκανε εκπομπή το 70. Τι θα βρει, κύριε φίλε, να πει, τι θα βρει για τον Σάνων. Θα κάτι, κάτι θα βρει. Τον Ολυμπιακό του Νίκου του Κουλανδρή. Κάτι θα έλεγε για τον Μπάοκ, κάτι θα βρει. Το 74 του Κύπελο, κάτι θα έλεγε. Εγώ έχω πει ότι το 4-4-2 του Λες Σάνων στον Μπάοκ είναι το πιο καθαρό, άσπυλο, αμόλυντο και εγκλέζικο. Ναι. Το έχω πει μα δίπλα σου 300 φορές. Εντάξει, γράψτε αυτό ρε και όσοι να το έχουμε τουλάχιστον. Τι γράψτε το έχω πει 300 φορές. Να το λέει, να το λέει. Τι να πω τώρα, την αηδία που βλέπω τώρα. Αηδία, τι να δω, ποιο να δω. Ποιο να υμνήσω, τον Ελκαντουρί και τον Μαουρίτσι. Προπονητή ο Παναθηναϊκός του 64 έχει τον Ρασβάν Μπόμπεκ. Λοιπόν. Ας πάμε όμως στο quiz μας. Η Παπαβασιλείου Ιωάννα έχει καβατζώσει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Απάντησε πιο γρήγορα από τον καθένα. Στο για ποιον λόγο μπήκαμε με το πανέμορφο αυτό κομμάτι που έχει τίτλο Χελιδόνη, από τη Φανή Βασίλη του Καρά. Νομίζω είναι δική του η στίχη, Χρήστο, στο κομμάτι αυτό. Κάτι έχει γράψει κάπου, εμπλέκει το Καράς. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει να είναι καλά ο Βασίλης. Έχει κάποια γαυγισματάκια μέσα, ναι. Ναι, έχει πολύ γαύγισμα. με το που βάζει τον κόλο Κομπανί, η μπάλα περνάει από το μάτι της Βελόνας που σχηματίζει το κορμί του Χάρι Μαγκουάιρ. Και η εκτείναξη η απίστευτη, γιατί μιλάμε για απίστευτη εκτείναξη, του Κάσπερ Σμάιχελ. Αφού άρχισε γαρίφαλο για μένα τη Λέστερ. Η μπάλα περνάει απίστευτα από εκεί. Και δείτε τι σημαίνει παιχνίδι που δεν είναι αβαβά, αλλά που η ομάδα η οποία έχει μπάτζετ το 1/10 από την άλλη, μέσα στο σπίτι του πλούσιου, φτύνει αίμα, χάνει ευκαιρίες, πιέζει και τα τελευταία 3 λεπτά, το ομολογώ, η καρδιά η δικιά μου έχει πάει στην φτέρνα. Κούλουρη. Και είναι απίστευτη, για μένα είναι, η ατομική προσπάθεια τη σεζόν στην Αγγλία, αυτή που κάνει ο Χάρι Μαγκουάιρ. Η στοπεράρα αυτή της Εθνικής Αγγλίας, που μετά το παγκόσμιο κύπελο συνέχισε το ίδιο, σαν σεζόν, κάνει απίστευτη σεζόν, ο οποίος κλέβει την μπάλα στην άμυνά του και βγαίνει σε θέση αριστερού οπισθοφύλακα, την κουβαλάει, πάει όλη την αριστερή κατοστάρα, συγκλίνει με τρίπλα αλλά και πασάρει στον άξονα. Και απλά το πολύ ωραίο σουτ του James Madison. Άψυχο.
έναν ερχόμενο ακόμη ασέρι της Εθνικής Αγγλίας, για το μέλλον της Εθνικής Αγγλίας, περνάει περίπου μισό μέτρο αριστερά από το δοκάρι του Έντερσον. Πάμε ρε Μπράιτον. Καμία σχέση. Α, είναι τρίτη εκτέλεση. Σε ποιους ανήκει οι δύο πρώτες, τρίτη. Εσύ. Τρίτη εκτέλεση. Η Κέτι Ντάλι, κλαίω, προσκυνώ. Κέτι Ντάλι, Γιάννης Βλάσης και μετά ο Βασίλης Καράς. Πόσο άδικο είναι. Βάλ το Μποντάλι. Άστο τώρα, άστο. Να πάρουμε λίγο ρυθμό. Μετά βάλ το. Μετά. Κέτι Ντάλι, έτσι. Κέτι Ντάλι, Γιάννης Βλάσης και μετά Βασίλης Καράς. Πόσο άδικο είναι. Πόσο άδικο. Ειλικρινά νιώθω τύψεις. Ευτυχώς το τσέκαρε τώρα ο Χρήστος. Και το σώσαμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικο. Ειδικά σε ατόφιες μεγάλες λαϊκές φωνές που μείναν στο περιθώριο, που μείναν στο underground. Λοιπόν, ανάσα μουσική για να δώσουμε το quiz και να βοηθήσουμε και σε θέμα σύγκριση του Παναθηναϊκού το 64 με τον ΠΑΟΚ του 2019. Λοιπόν, Απρίλιος του 64, δηλαδή σεζόν 63-64, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κυριακή το παιχνίδι, 4 η ώρα, τότε που όλα ήταν όλη τη χρονιά την ίδια ώρα, γι' αυτό και είχε και ο Φωστήρας, μάζευε 15.000 κόσμο και ο Απόλλωνος Σμύρνης 20.000 κόσμο. Παναθηναϊκός 1908, ΠΑΟΚ 1926, 4-0. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού το πετυχαίνει με απίστευτο θεαματικό scissor kick. Πραγματικά απίστευτο, αυτό που στο Ελλάδα το λέμε ανάποδο ψαλίδι, ένας αμυντικός του ΠΑΟΚ, είναι δηλαδή αυτογκόλ. Ποιος πετυχαίνει, ποιος είναι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει το απίστευτο αυτό, σούπερ θεαματικό αυτογκόλ, που αν το πετύχαινε σε βάρος του Παναθηναϊκού, θα ήταν από τα πιο θεαματικά γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μου πει τώρα κάποιος, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Να βρούμε ποιος είναι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ το 64. Εδώ είναι το ζουμί όμως. To give you a clue, που θα έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ στην εκπομπή του, to give you a clue, ο γιος αυτού του αμυντικού σήμερα είναι ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός προαγωγός. Μήπως βοηθήσαμε τώρα, ρωτάω, μήπως βοηθήσαμε, η απάντηση FM κενό. Θέλουμε το επώνυμο του αμυντικού του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει το σούπερ αυτό αυτογκόλ σε εκείνο το αλής του μνήμης 4-0, για το οποίο οι γραφές λένε ότι μπορούσε κάλλιστα να πάει στο 7-8-0. Άρα χαμένε, από τα Παναθηναϊκά νέα. Και θα δώσουμε ευθύς αμέσως την ενδεκάδα εκείνου του Παναθηναϊκού για να κάνουν κάποια σύγκριση εκείνου του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ αυτόν που το παίρνει σήμερα όπως το παίρνει αίτητος. Αίτητος. Θέλετε την ενδεκάδα να τη δώσουμε. Άντε δώστε να. Άντε να τη δώσουμε. Να ζουριάσουμε. Τερματοφύλακας Οικονομόπουλος. Ού, σιγά το πουλί. Νομίζω ότι κλείσαμε, έτσι. Νομίζω ότι κλείσαμε. Αριστίδης Καμάρας. Νομίζω ότι κλείσαμε, έτσι. Να μην συνεχίσουμε. Όασης εκεί τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Τάκης Παπουλίδης. Να συνεχίσουμε. Αυτό έχει τέτοιο. Φωτό αντίγραφο στην Καλαμαριά. Ανδρέου. Διαιτητής. Να πω τώρα το επόμενο όνομα. Άντε. Και να πλύνω το στόμα μου. Άντε. Όχι. Άντε. Θα σε βοηθήσω, Χριστοκιώση. Άντε, τρέμουμε. Θα σε βοηθήσω. Το λέω να δω αν. Μην απαντήσεις. Να δω αν απαντήσει ο κύριος δίπλα μου. Ο επόμενος είναι ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και ένας από τους 5 πιο ολοκληρωμένους Ευρωπαίους όλων των εποχών. Νομίζω ότι ο Κιώσης απαξεί καν να με κοιτάξει. Ο Καμάρας. Τον είπα τον Καμάρα. Δεν το, ο Καμάρας καθόλου. Είναι ένας καλός αμυντικός, δεν ήταν ολοκληρωμένος. Ο Ταράσης. Λοιπόν, νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στο υλικό εκείνου του Παναθηναϊκού με αυτόν τον ΠΑΟΚ σταματάει και μόνο στο άκουσμα του ονοματεπωνύμου. Νεοτάκης Λουκανίδης. Ο Δραμινός. Για μένα και για πολλούς άλλους, ο Έλληνας Τζον Τσάρλς Λένον. Τέλος. Τελειώνει οποιαδήποτε άλλη ιστορία. Καλούτσικος ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίσουμε. Σούρπης. Δεν σχολιάζω. Κομιανίδης. Απλά ένας καλός παίκτης. Δηλαδή ένας Μαουρίτσιο της εποχής. Ο επόμενος ξεκινάει από τις συλλαβές στο επίθετό του Πίτη. Πίτη. Χρήστο Κιώση, μήπως το βρήκες.
Μπράβο, ρε Χρήστο Κιώση. Έλα από εδώ, έλα, να πάει ο άλλος από την άλλη. Έλα από εδώ, δεν αντέχω να τον ακούω. Να πάει ο άλλος από την άλλη. Τώρα μας έκανε με τον χώμα. Το βρήκε ο Χρήστος Κιώσης, πιτυχούτης. Η τεράστια αυτή παικτούρα, η οποία νομίζω σκόραρε σε εκείνο το παιχνίδι. Αν δεν κάνω ούτε Παναθηναϊκοί το θυμούνται. Όχι, δεν σκόραρε. Ούτε Παναθηναϊκοί το θυμούνται. Ο επόμενος παικταράς, Πανάκης, δεν σχολιάζω. Παικτούρα, Πανάκης. Εμείς είμαστε τον Πανάκα, το πάω τσάκι. Να πω. Το επόμενο επώνυμο. Άντε, ξεκινάει από παπά. Παπά. Το βρήκε Εμμανουήλ. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο. Πάνε εύκολο, ρε. Παπά Εμμανουήλ, ο Ανδρέας. Και πολύ πολύ ωραίο παιδί και παικτούρα. Στα ζήτητα. Και φυσικά Θεοφάνης, σκορεράκλα της εποχής. Με προπονητή. Ρασβάν Μπόμπεκ. Τον Στέφαν Μπόμπεκ, τον Ιουγκοσλάβο. Είδες, Βαλκάνιος. Δύο Βαλκάνια που ήταν. Καλά, δεν συγκρίνω προπονητές. Για ποιο λόγο όμως. Μια χαψιά. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ρε φίλε. Το δικός μου μια χαψιά. Τι έκανε ο Μπόμπεκ εκείνη την εποχή. Άντε πες μας, τι λένε τα Παναθηναϊκά νέα. Τι σύστημα έπαιζε όλος ο πλανήτης, κυρίως εκείνη την εποχή. Το παίζαν και οι Άγγλοι πάρα πολύ και οι Βραζιλιάνοι. 4-2-4. Και μάλιστα στην Αγγλία λέγανε ότι η μπάλα δεν χρειάζεται να περνάει από τα χαφ. Μπράβο, πάντα χαφ. Πηγαίνει κατευθείαν μπροστά. 4-2-4. Ήταν το σύστημα που έπαιζε τότε όλη η Ελλάδα. Ακόμη και το τελευταίο χωριό στον Εύρο έπαιζε 4-2-4. Έρχεται λοιπόν ο Ιουγκοσλάβος Στέφαν Μπόμπεκ και παίζει με εκείνο τον Παναθηναϊκό κάτι αδιανόητο. 4-3-3, που για την εποχή του είναι πραγματικά αδιανόητο. Το εφαρμόζει με το καλημέρα και τερματίζει και αίτητος. Μπράβο. Παίρνει πρωτάθλημα και τερματίζει και αίτητος. Μπορείς να μου πεις τα άλλα τρία γκολ πότε μπήκανε. Περίμενε, θα στα πω. Ναι. Πολύ εντάχει, για να βοηθήσουμε τον κόσμο, ποιοι παίξανε εκείνη τη χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακες, Οικονομόπουλος και Βουτσαράς. Και μία-δύο συμμετοχές ο Βάμβας. Αμυντική, Αγγελόπουλος, Παπουλίδης. Ναι, τώρα, Αγγελόπουλος, Παπουλίδης, Τζουνάκος, Ανδρέου, Αριστίδης Καμάρας, Μέση, Θεοφάνης, Σούρπης, Γιαννακόπουλος, Κυνηγή, Παπαμανουήλ, Παναγιωτίδης, Παπουτσάκης, Τουμπέλης, Πεκτούρα, Κομιανίδης, Πανάκης, Χολέβας και ξέχασα και έναν άλλον που τον λένε Μίμη Δωμάζο. Όποιος θέλει να συγκρίνει. Εκείνο το Παναθηναϊκό με αυτό το ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Το κουιζάκι μας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-0. Αμυντικός του ΠΑΟΚ πετυχαίνει το τρίτο γκολ με απίστευτο σούπερ θεαματικό ανάποδο ψαλίδι. Ποιος είναι? Ο γιος του σήμερα είναι τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός προαγωγός. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστροφή στο στούντιο με μήνυμα θαλαμοφύλακα. Πραγματικά απλησίαστο. Ναι, αυτό είναι θαλαμοφύλακας. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί βάλαμε το ερωτηματάκι, πώς είναι πατσαβούρα στα αγγλικά. Για να χαρακτηρίσουμε τον γκολ του Βενσάν Κομπανί. Έπεσε το βράδυ στο Etihad. Δεν υπάρχει τον γκολ του Βενσάν Κομπανί. Λέει λοιπόν ο θαλαμοφύλακας, αν μιλάς για σουτ σαν του Κομπανί, μπορείς να πεις he nailed a rocket. Ναι, είναι το περιγραφικό αυτό, σαν idiom. He nailed a rocket. Πραγματικά απίστευτη φράση. Απίστευτη, ειλικρινά. Κάνει την ελληνική γλώσσα να μοιάζει φτωχή. Ποδοσφαιρικά, ε. He nailed a rocket. Ή he scored a screamer. Καλά, αυτό το screamer, ναι, το έχουμε πει, το έχουμε βάλει και quiz πριν ένα μήνα. Το βάλαμε εδώ πέρα, 1,5 μήνα, ναι, εννοείται. Οι Άγγλοι αυτά θα λένε screamer, ξέρεις. Με αφορμή τον goal του Νάστου στο Εργοτέλη Σόφι, αν θυμάστε. Που για εκείνον είναι απίστευτο. Νομίζω του Νάστου. Ναι, του Νάστου είναι πιο θεαματικό. Είναι λίγο πιο, είναι ένα ίχνος πιο δύσκολο, νομίζω. Και συνεχίζει ο θαλαμοφύλακας. Αν μιλάς όμως για γυναίκα, δηλαδή θα πεις πατσαβούρα μια γυναίκα, τότε είναι shit face. Καλημέρα, καλό Πάσχα θαλαμοφύλακα, να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από όλες τις γυναίκες που μας ακούνε. Λοιπόν, στο κουιζάκι μας έχουμε μόνο μία σωστή απάντηση. Ανήκει στον 833 τον Σάκη, που το δίνει και λίγο περιγραφικά. Μπράβο, μπαίνεις στην κλήρωση. Εμάς δεν μας νοιάζει το πώς το δίνεις, αρκεί να μας λες ποιος είναι. Θα επαναλάβουμε το quiz, θεωρούμε ότι είναι εύκολο, το μιξάρουμε με την επικαιρότητα και με την ιστορία και κάνουμε σήμερα μία σύγκριση. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε άλλο θεματάκι, το οποίο το υποσχέθηκα και το έκανα και αναφορά στην εκπομπή του Ζαγόρα της Παρασκευής, που για μένα είναι τεράστιο θέμα, είναι θεματάρα. Σήμερα απλά, ρε παιδιά, να συγκρίνουμε λιγάκι τις δύο
αείτες ομάδες ελληνικές που πήρανε πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό του 63-64 και τους παίκτες που είχε και το βαθμό δυσκολίας με τον σημερινό ΠΑΟΚ. Έτσι. Το κουιζάκι μας νομίζω ότι είναι απλό. Απρίλιος του 64, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα 4-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Παναγιώτης έδωσε άλλο σκόρερ, θα τους πούμε σε λίγο και τα λεπτά που το πέτυχαν. Όμως ένας αμυντικός του ΠΑΟΚ πετυχαίνει το 3-0 με απίστευτο θεαματικότατο scissor kick. Ποιος είναι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ? Βοηθάμε, δεν ζει, Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Ο γιος του είναι σήμερα τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός προαγωγός. Ποιος είναι? Απαντάς στην σωστά στην ερώτηση, μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. FM κενό, το επώνυμό του μας αρκεί, το δικό σου όμως θέλουμε και όνομα και επώνυμο, όπως σωστά κάνει ο φίλος ο Σάξ το 33, αποστολή στο 54526. 54526. Την ώρα που διαβάζω ένα χορηγό, βλέπε λίγο το μήνυμα το 89 για να το διαβάσει. Ναι, γιατί έχει ψωμάκι. Μίστερ Γκόλντ έχουμε μαζί μας. Οικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να παραγγείλετε. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προσφορών, όπως γελάει. Τρεις πίτσες, 9 εκατοστά, μόνο 9,90. 9,90. Αφήνετε κανένα μπουρμπάρ στα παιδιά που φέρουν τις πίτσες, έτσι. Okay. Πρώτα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο, ο παδό του Άριος και της Leeds United, ο οποίος θέλοντας να μας βοηθήσει και ειδικά τον Παναγιώτη, που έψαχνα να βρει αυτόν που είχε κάτι σε σχέση με Κομωτή στον Ηρακλή, ναι, ή το παρέπεμπε το επίθετο του Κομωτή, εννοεί τον Φίβο Μωρίδη. Όχι, ρε φίλε. Κάνα μαζί το τεκομπή στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ναι, ναι, και είχε αναλάβει εκείνο στο Ηρακλή. Μάκη, δύο ήταν, μήπω ήταν δύο. Τον Τάκη λε, ρε. Ο Τάκη ήταν λογιστή. 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 Είχε αναλάβει όμω. Έχω γνωρίσει και τον αδερφό του και ναι, μιλήσα. Είναι με αυτό που πέφτει ο Ηρακλή. Εντάξει, με τα γυαλιά, ο Τάκη. Ναι. Επίθετο Τάκη. Τάκη, ναι, επίθετο. Ναι, ναι. Όχι, νομίζω στο όνομα ο άνθρωπο Γιάννη Τάκη. Που παρέπει λιγάκι, ναι. Γνώρισε τον αδερφό του. Ο οποίο παρεπιπτόντω έχει πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Και τον Τάκη, αν δεν κάνω λάθος, τον έφερε στον Ηρακλή ο καλός φίλος, ο παδός του Ηρακλέους. Και επειδή είσαι παρατηρητικός, ναι, θέλω να παρατηρήσεις κάτι. Σου δίνω διορία μέχρι και την, ναι, Πέμπτη, μέχρι και την Παρασκευή, μάλλον, αν θέλεις. Έχει υπάρξει μια ιδιαιτερότητα εδώ πέρα, εδώ στο χώρο που δουλεύουμε. Ναι. Αν δεν το βρεις, θα σου το πω εγώ την, ωραία, Παρασκευή. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τα μηνύματα με τη σειρά. Παπ, ελπίζω να κάνεις βραδινή εκπομπή στους τελικούς ώστε να γλεντήσουμε μαζί τους όψιμους οπαδούς των Warriors. Παρένθεση, βλέπε διευθυντή λίμπερο, κλείνει παρένθεση, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Μην με τσιγκλάς τώρα, Αντώνη, μπορεί να το κάνουμε, ναι, μπορεί. Αυτή 2-2, σοφάρισαν οι Rockets. Το ζουμί ποιο είναι, ναι, ότι δύο πραγματάκια. Mm. Το ένα το σουρτίζω από χθες, για ευνό τους λόγους το βάλαμε χθες. Τα ξημερώματα είχαμε σούπερ κατούρημα. Η Liverpool του NBA ιτήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον αντιπαρέα του Ιωάννη με 101-113. Κατούρημα κανονικά το ξημέρωμα για την Liverpool του NBA. Όπως τον είπε, παίζε άμυνα. 39 πόντους για τον Ιωάννη. Και να βάλω μια ερώτηση, παιδιά. Γιατί μου λέει καμιά φορά κάποιος, καλά δεν βλέπεις λίγο ελληνικό μπάσκετ, δεν βλέπεις έστω λίγο Ευρωλίγκα. Λέω, άντε καμιά φορά να κάτσω να δω Ευρωλίγκα λίγο, εντάξει, έχει λίγο ποιότητα, μπορώ να κάτσω να δω καμιά φορά. Εφές Πίλσεν. Ειδικά τους ελληνικούς συλλόγους. Αλλά παιδιά, μετά λέω, βλέπω αυτό που είδα την Κυριακή το πρωί και λέω, όχι, δεν εδώ φτάνει. Είδα μία φάση μόνο, καλύφθηκα. Μία φάση, 8 φάσεις είδα, αλλά είδα μία φάση, τις άλλες τις διέγραψα. Για φέτος μπάσκετ δεν θέλω να ξαναδώ. Δηλαδή, μέχρι και 31 Δεκέμβρη, να είμαι καλά, να ζω, να υπάρχω, έτσι. Δεν θέλω να δω άλλο μπάσκετ. Είδα μία φάση. Παιδιά, αυτός, γιατί όλοι μιλάνε για τον έναν Έλληνα του NBA ενώ παίζει κι άλλος? Δηλαδή, μιλάνε όλοι για τον Αντετοκούμπο. Όλοι μας έχουν πρίξει, είναι μπράβο το Γιάννη, Θεός, μπράβο. Εντάξει. Και αυτό που κάνει πάλι χθες. Για τον άλλον τον Έλληνα, αυτόν τον Κάπελα, γιατί δεν λέει κάτι κανείς? Ο οποίος μας χάρισε αυτός ο Κάπελας την φάση της χρονιάς. Μπράβο ρε Κάπελα. Μιλάνε όλοι για τον Αντετοκούμπο. Μπράβο. Για τον Κάπελα, τον άλλο τον Έλληνα που παίζει στους Ρόκετς. Γιατί δεν μιλάει κανείς, ο οποίος μας έδωσε μία από τις φάσεις της δεκαετίας, φτάνει για φέτος, δεν θέλω να δω άλλο μπάσκετ. Ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Τσαμπιολίγκα, ούτε Τσελιγκολίγκα. Μπράβο στον Έλληνα τον Κάπελα. Σχολιάστε, εγώ δεν τον ήξερα. Μου λέει ένας καλά, τον Κάπελα δεν ήξερες? Δεν τον ήξερα εγώ.
Όποιος θέλει σχολιάζει, FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526. Γεια σου ρε 522. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις. Ο 532. 532, εντάξει, δεν βλέπω καλά. Ο 164 λέει. Αυτό πήγα σε ψυχίατρο, να ξέρεις. Είναι ο Παοξής. Ο οποίος πήγε Μαντουργκάντα. Θα στα πω μετά. Ωραία. Θέματα, άστα κρέμα. Σήμερα μα άπειρα. Δεν τα ξεχνάμε. Περνάνε μέρες γι' αυτό. Χαρτίστε το στυλό. Σήμερα είμαστε φούλοι για μένα. Τον τρέλανε, να ξέρεις. Ωραία, μπράβο. Ο 164, ο Παοξής, λατρεμένο Παοξάκι, ο οποίος μετράει τις μέρες που είναι ο Παοκ πρωταθλητής, λέει καλημέρα. Και εγώ που νόμιζα ότι σταμάτησε να έρχεται ο δημοσιογράφος μετά από 16 μέρες πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Λάθος ερμηνεία του στίχου. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, δεν είναι ο Σάκης η μόνη σωστή απάντηση. Έχουμε κι άλλη, η πρώτη σωστή απάντηση ανήκει στον Βασίλη από τις Σέρες, ο οποίος βρίσκει πρώτος τον αμυντικό του ΠΑΟΚ με το απίθανο εκείνο θεαματικό αυτογκόλ Παύλα Σίζορ Κίκ, αυτό που λένε οι Άγγλοι χτύπημα ψαλίδι, που εμείς το λέμε ανάποδο ψαλίδι τέλος πάντων. Μάλλον τώρα... Έχω την εντύπωση ότι τέτοιο αυτόν τον γκολ έχει βάλει και. Συγγνώμη, εγώ! Τι? Τόση ώρα εγκληματώ εγώ, ό,τι κράζω στους άλλους. Είναι bicycle kick, συγγνώμη. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Το γκολ είναι γκολ ποδήλατο. Αυτό που εμείς οι Έλληνες λέμε εδώ στα βλάσικα, ανάποδο ψαλίδι. Ο Βασίλης από. Βασίλη, αν μπορείς να παλικάρει και επίθετο όμως. Εντάξει, τέλος πάντων. Αν βγεις εσύ νικητής. Θα σε ειδοποιήσει η Μαριλής. Okay. Βασίλης από Σέρες. Είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Μετά είναι του Σάκη. Παναγιώτη, sorry. Μοιάζει δηλαδή με αυτόν τον γκολ που έχει βάλει ο Φυρός ένα Εκάρι 2-1. Τέτοιο στυλ είναι. Ναι, τέτοιο στυλ. Ναι. Πιο θεαματικό. Αυτόν ούν είναι. Κάτσε, μην το πω κιόλα. Ναι. Το έχει δει. Όχι του Φυρού. Το άλλο. Το άλλο. Κατάλαβα. Φυσικά υπάρχει παντού. Α, ναι. Δεν το έχω δει, γι' αυτό το λέω. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Α, λέω κι εγώ, ρε φίλε, το 64. Υπάρχει σε εφημερίδες τέτοιο. Α, εντάξει, ναι. Λέει, περιγράφω. Απίστευτο, ναι. Απίστευτο θεαματικό, δε. Το χειροκρότησε όλη η λεωφόρο σκόθηκε όρθιο. Και εκεί είναι τα τελευταία λεπτά που το έκανε ο Φυρός. Κάρις 2-1, κάτι τέτοιο. Του Φυρού δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε. Αλλά αυτό λένε. Μπορεί να σα σκεπαστεί. Ναι, αυτό λένε είναι πιο βραζιλιάνικο. Ναι. Του αμυντικού του ΠΑΟ. Ναι. Σηκώθηκε όλη η λεωφόρο στον αέρα. Άκου τώρα. Αν το βάζε αυτό με τη. Υπέρ. Εναντίον του Παναθηναϊκού. Λένε ότι πάλι θα υποκλεινόταν όλη η λεωφόρος. Ναι, δηλαδή είναι τέτοιο αυτό γκολ. Ναι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Συνέχισε. Έτσι. Διάβασε το 899. Πάμε τώρα στο 899. Νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη να το αφιερώσουμε στο Χρήστο τον Κιώση. Και εγώ είμαι λίγο. Ο 899 πιάνει αξία. Ναι. Γιατί λέω συνέχεια και στις γραμμές ναι. Να λέτε τι ομάδα είστε. Έχει σημασία κάτι που λέει κάποιος. Ναι. Τι ομάδα υποστηρίζει. Έτσι. Αν το γράφω παντό, η Μάντσεστερ United. Αν το έλεγα εγώ, ναι, θα ήταν πανέξυπνο, εφιέστατο. Ωραία, από οπαδό τη United. Εδώ πέρα τώρα ρίχνει αλάτι στις πληγές του οπαδός της Liverpool. Δεν έχω σχόλια. Χρήστο, κλείσε το χαλί μας και στο αφιερώνουμε. Λέει ο 899. Φέτος θα το χάσω με 97 βαθμούς. Πιστεύω ότι του χρόνου με 2-3 καλές προσθήκες θα το χάσω αίτητος. Έλευση making history. Άρα 899. Φίλε, έλα τώρα, ειλικρινά σου μιλώ, το μισό μου σπίτι δικό σου. Έλα ρε φίλε και πάμε στη συμβολιογράφο μου. Δεν κάνω πλάκα. Έτσι θα μπορούσε να το χάσει και ο Πόχ φέτος, αν έφερε 5 ισοπαλίες. Δηλαδή ειλικρινά, έλα τώρα και πάμε στη συμβολιογράφο μου, ειλικρινά. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχει. Διακρίνει τη χαρά του Ασλαμά Τσαλτίδη, έτσι. Πάρτι μετά το χθεσινό. Πάρτι Χρήστο. Φαντάζομαι πω θα ήταν σήμερα σε περίπτωση γκέλα. Πάρτι είναι καλή, είναι από τι καινούριε του Λίμπερο. Αλλά βασιζόμαστε στην Brighton, την τεράστια Brighton, τελευταία αγωνιστική. Κάτι μου λέει θα το πάρουμε. Πιστεύω ότι του χρόνου με 2-3 καλέ προσθήκε θα το χάσω αίτητο. Δεν υπάρχει. Η Brighton, η οποία έτρωγε σύντομα. Βασίλη, τώρα ήρθε το μήνυμα σου. Okay. Βασίλη από Σέρε Άρη. Και United! Να σε καλά, Βασίλη. Πρέπει να ξέρεις ότι του χρόνου ρεπόρτερ Manchester δεν χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Ωραία. Ωραία. Ευκαιρία. Ρεπόρτερ Ηρακλή επίσης δεν χρειαζόμαστε στην Τρόικα πλέον. Μια χαρά είμαι. Οπότε θα γίνει ντουέτο από Τρόικα, εγώ με τον Παπαδόπουλο. Για να κερδίσουμε χρόνο, γιατί το θέμα είναι μόνο για σήμερα. Το είδα τώρα το πρωί. Είδα εικόνες από αυτή την καθιερωμένη προπόνηση που κάνουν παραμονή του αγώνα οι φιλοξενούμενοι στην έδρα του αντιπάλου. Μπαίνει η Μπαρτσελόνα στο Άνφιλντ για προπόνηση. Λίγο θέλουμε να μας πείτε. Ο Λουίς Σουάρεθ δείχνει γύρω-γύρω και λέει διάφορα σχόλια. Ήρθε το σκουπίδι του Μοντεβιδέο. Ήρθε. Ναι. Στο Λιονέλ Μέση. Δείχνει τον ξεναγύρε, παιδί. Ξενάγος, ναι. Ο Λουίς Σουάρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε στην LFC. Έτσι. Και
Επόμενο πλάνο του σκηνοθέτη. Πολύ γάτο. Φυσικά μιλάμε για Άγγλο, εννοείται. Ο Φιλίπε Κοουτίνιο κάνει το ίδιο σε έναν κακόμοιρο άλλον ήβυρα. Δεν ξέρω καν ποιο είναι αυτό. Πείτε μα τι μπορεί να λέει. Είναι θεματάρα. Δείχνουν γύρω-γύρω. Ο Λουί Σουάρεθ στο Λιονέλ Μέση και ο Φιλίπε Κοουτίνιο δείχνουν γύρω-γύρω. Εδώ, εκεί. Κανονικά υπάρχουν τα πλάνα. Μπορείτε να δείτε. Δεν είναι. Στην προπόνηση Μπαρσελόνα. Μόνο που μπαίνει η Μπαρσελόνα στο χορτάρι του Άνφιλ. Εξηγούνε. Λένε. Και κάποια στιγμή αργότερα ο Σουάρεθ δείχνει και μοιάζει να συμφωνεί μαζί του ο Πικέ. Ο οποίος Πικέ, θυμίζω, ήταν πιτσιρικά στη United, έτσι, και το διώξανε. Δείχνει τον κόπ. Τι μπορεί να λέει. Παναγιώτες μας πει ο κόσμος. Τι μπορεί να λέει, έτσι. Ρε Χάρη Παπαγεωργίου, βλέπω από την εικόνες, από την αυτή τη σύσκεψη του Εσάκε. Τι δουλειά έχεις εκεί εσύ, ρε Χάρη. Με ένα θλιμμένο ύφος κοιτάει γύρω-γύρω, με λευκό πουκάμισο έξω από το παντελόνι και ρηγμένη μπασμίνα γκρή ασημή. Τι δουλειά έχεις, ρε Χάρη, με αυτά τα μπουζούκια εκεί, ρε φίλε. Τα μπουζούκια. Τι δουλειά έχεις, ρε Χάρη, εσύ. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος, ρε εσύ. Η παραφωνία. Όλοι οι ίδιοι και ένας άνθρωπος σαν να είναι από άλλη ταινία, πραγματικά. Από άλλη ταινία. Ζητώ συγγνώμη, γιατί στον μπάζι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και άνθρωποι. Εντάξει, okay. Και ο Δημιο, και ο Γουλιέλμος, εντάξει, και άλλοι άνθρωποι. Ο πρόεδρος του Προμηθέα, ζητώ συγγνώμη. Ο οποίος είναι τελείως Αμερικάνος ο άνθρωπος και έχει Αμερικάνικη αντίληψη. Ζητώ συγγνώμη. Με το πιο σκοτεινό γύρο και οι Αγγελόπουλοι. Και οι Αγγελόπουλοι. Και οι άνθρωποι είναι. Συγγνώμη για το. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πόσο ξεχωρίζει μια σύσκεψη ελληνική του μπάσκετ και σε μια γωνία είναι ο Χάρης ο Παγιοργίου. Περήφανος που μεγάλωσα με σένα και ήσουν και είσαι το ενδαλμά μου το μπασκετικό. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας του Άρεος και μάλλον και της Ελλάδος. Εκεί ήθελα να καταλήξει. Τόσο μα τόσο απλά. Μπράβο, τι σχέση έχεις εσύ, ρε φίλε, εκεί πέρα μέσα. Με τον Γιωργαλή, λες, ε. Όχι. Για πες Μπάρε τώρα για το αφημί του Ηρακλή. Γιώργο Ιταλό, τι απαντάς, ακούς τι λες. Η ερώτηση είναι, ποιος είναι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που βάζει σούπερ αυτόν γκολ. Για το 64 μιλάμε. Και απαντάς, Λουκανίδης. Ωραία. Μα ο Λουκανίδης παίζει στο Παναθηναϊκό, ο Νεοτάκης. Μπράβο. Και μετά φόρεσε τη φανέλα του Άρεος. Για πες λίγο Μάρια τώρα που είμαι εδώ, ναι, για το αφημί του Ηρακλή. Τι το θέμα είναι άλλο. Θα πάω να πάρεις κι άλλο αφημί. Ναι, θα το πάρω. Και ελπίζω να γίνει. Εύχομαι να γίνει. Εύχεσαι. Εύχομαι ολόψυχα να καθώς πάρω το αφημί, ναι, τη Πίδνας Κίτρου. Ωραία. Δεν γίνεται. Αυτό. Δεν ξέρω αν γίνεται. Πώς το λέτε τότε. Λένε αρκετοί. Αρκετοί. Διαβασμένοι αρκετά, όχι ως εσύ, λένε ότι γίνεται. Κάτσε τώρα, πήρε φωτιά η εκπομπή. Η Πίδνα Κίτρου, τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Φυτό. Νομοπιερίας. Είπε η Πίδνα Κίτρου. Νομοπιερίας. Δεν σε ρώτησα σε ποιο νομό είναι. Τι είναι η Πίδνα Κίτρου, υπάρχει τέτοια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Εγώ, αγόρι μου, δεν ασχολούμαι με αυτά. Μην την σκοτώνεις. Τώρα δεν είπε, ρε φίλε, ότι θα πάρει το αφημί. Ο Ηρακλής κυνηγάει, νομίζω συμφωνούν οι περισσότεροι Ηρακλήδες, να πάρει άλλο αφημί και να κατεβαίνει ως νούπος ο Ηρακλής. Νούπος ο Ηρακλής. Ναι. Μάρη, άκου λοιπόν, γιατί λέτε μπούρδες. Γιατί ως συνήθως βγαίνετε στα μικρόφωνα και μιλάτε και παρασύρετε τον κόσμο. Τόση ώρα μίλησε γι' αυτό. Όχι. Περίμενε. Πάλι 30 άλλα θέματα. Χθες, 80 άλλα θέματα. Χθες το είπες. Σε ρώτησα λοιπόν να δω τι ξέρεις, ο Ηρακλήδες. Εγώ με σεβασμό περίμενα να έρθεις εσύ. Για τα 7 γκολ του Άρη. Γιατί οι Παοκτσίδες πήραν πρωτάθλημα και ασχολούνταν, ήταν μουτρωμένοι με την 7 του Άρη. Θα πεις μετά, κάτσε να τελειώσω δικάτου, λίγο δικάτου, με το θέμα αυτό. Ναι, ναι. Άκου λοιπόν Μάριε. Μην πω με ονόματα. Άκου λοιπόν Μάριε. Είναι ηρωνία εκεί είμαστε, μαζί και είμαστε. Να μου πει κάποιος για ποιο λόγο. Ναι. Είπαν κάποιοι ότι ο Άρης νίκησε 7-2 την Γκοντζάρεβα. Αν μπορεί κάποιος να μου το πει αυτό, γιατί εγώ είμαι από χωριό και δεν ξέρω. Και έβαλε 7 γκολ στο νέο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Γιατί υπάρχει κόσμο που μας ακούει να ενημερώνεται, να μην ακούει μόνο μπούρδες. Να μην ακούει μόνο. Πάρα πάρει το ΠΕΟ! Προσβάλλει τον Ματζιούκη και τον Γιώργο τώρα. Προσβάλλει τον Γιώργο. Δεν τα είπε ο Ματζιούκη αυτά που θα πω τώρα. Γιατί το βγάζει, το παιδί πάρα. Ούτε άλλα είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά ο Ματζιούκη όταν εσύ έγλειφε τον Παπαδόπουλο, έλεγε ότι ο Ηρακλής πάει να πέσει. Ο Ματζιούκη. Έτσι έλεγε. Μήπως θέλετε να τον ρίξετε, έλεγε εδώ και καιρό. Καλή τότε εγώ. Που λέγατε ότι όλα καλά θα πάνε, θα σωθούμε, αυτό. Θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τέταρτη εθνική είσαι. Και εγώ νομίζω είπα. Μείον 39 έχεις. Και εγώ νομίζω. Πέρασες και τον Παναθηναϊκό. Και εγώ νομίζω είπα ότι είναι και ύποπτο. Α, το ρεκόρ περίμενα, το έχω εγώ ή ο Γενιακό. Ποιο. Μείον πόντο. Μείον βαθμό. Εσύ τώρα θα το γιορτάζετε. Κάτσε, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Το έχει ο Γενιακό ή εγώ. Ο Παναθηναϊκός.
Με μείον 39. Με μείον 11. Εγώ μείον 36. Όχι, δεν, δεν εφαρμόστηκε ακόμα. Δεν εφαρμόστηκε ακόμα. Μέχρι την Τετάρτη. Και ο Γυνιακός νομίζω έχει μείον 37. Κάτι τέτοια έχει. Αποβολή από το πρωτάθλημα. Άκου λοιπόν τώρα κάτι για να μαθαίνετε λίγο ένα-δύο πράγματα. Εδώ δεν μα δίνουν στήρια για τον τελικό. Να πάμε στο break. Όχι, δεν μα δίνουν. Ζητήσατε να μην έχετε. Άσερε τώρα. Πάω μετά σε τώρα αρχίσατε την. Έλα ρε Μάρι. Παναγιώτη, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συμφωνία. Ευτυχώ. Έβγαλε ανακοίνωση ο Βασιλιάδη. Ευτυχώ που πήγαμε πέρσι. Ευτυχώ που πήγαμε πέρσι και ζήσαμε αυτό που ζήσαμε. Και τώρα θα είναι χειρότερα, έτσι. Μακάρι προσκλήσεις να πάνε στον Σεργέη Παπαδόπουλο, στον Παναγιώτη Ποπόφ, σε τέτοιους να πάνε. Ξέρω, σε τέτοιους. Με μεγάλους βέρκους να πάνε. Κατάλαβες. Θα βαράει, θα ρίχνει φάπες και μητσικότας. Αν έπαιζε τελικός ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα και δεν σας αφήνανε να πάτε, ό,τι κάνουν σαϊκτσίδες αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα ουρλιάζατε από εδώ μέχρι το ΟΑΚΑ. Ξέρεις τι φταίει. Επιστρέφω στο Ηρακλή και μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα των 11 θα πάμε στο θέμα του ΠΑΟΚ, γιατί πολύ κοκοκό είστε τώρα. Ποια κοκοκό ρε χαμένε. Ξαναπέστο. Πολύ. Το έκανε κοκοκό, εντάξει. Καλά μια φορά. Πίδνα Κίτρους Νούπουσου Βόλος. Πήρανε ο Βόλος το αφημί της Πίδνας. Σωστά. Πότε. Ποτέ, θυμάμαι, ποτέ, πριν δύο χρόνια. Με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που δεν αλλάζει. Πήγα να πω 2,5. Που δεν αλλάζει, δεν μπορείς να πάρεις το αφημί του Μπέου. Ξύπνα. Για άλλον ένα χρόνο δεν μπορεί να μεταβληθεί η Πίδνα Κίτρους Κίδνους Κύπρους Κίτσους Σάιπρους Καρακίτσους. Μη προσβάλλεις ξανά. Κίτρος, που φημίζεται για το ωραίο ναυτικό που βγάζει. Ναι, ξαναλέω. Για ένα ακόμη χρόνο δεν είναι θέμα λοιπόν του Ηρακλή. Δεν μπορεί να αλλάξει και να πάρεις το αφημί. Χομίτσιους, άκου λίγο Χομίτσιους. Ακούστε λέω το σοβαρό. Μια εβδομάδα, 10 μέρες λένε το Βόλο του Βόλου το αφημί. Δεν μπορείς λοιπόν να το πάρεις. Άρα ο δικηγόρος Ηρακλειδέας που μου το είπε χθες το πρωί ότι μπορούμε να το πάρουμε. Δεν είχε ιδέα. Είναι βλάκας αυτό. Ερέκτους. Όταν κάποιος κάνει λάθος δεν θα πάρει τα βλάκας. Είναι αδιάβαστος. Όταν κάποιος κάνει λάθος δεν απαραίτητα βλάκα. Ναι, γόρε, δεν το πω βλάκα τώρα επειδή το. Εκτός αν υπάρχει κάτι παρασκηνιακό, ρε φίλε. Άμα έχει κάτι τέτοιο άνθρωπος και αλλάξει κανένα νόμο υπέρ σου. Δηλαδή αυτό είναι, ευνηδιάζεται με αυτό. Τσίτσιβους. Είναι σοκαριστικό. Ελληνικό ποδόσφαιρο και παρασκήνιο και underground. Καλά σου αυτό λέει. Δεν γίνεται. Καλά σου λέει. Αυτό δεν γίνεται γιατί αλλάζει και η κυβέρνηση τώρα. Και δεν θα έχει το δικηγόρο παρά το Βασιλιάδη. Παρατό. Αν μείνω τον Αλέξη, τον φίλο μου. Καλημέρα, Αλέξη. Παρατό. Καλημέρα, Αλέξη. Παρατό. Που κάνει ό,τι μπορεί. Φίλο σε σένα, σε άλλου. Παράτο. Ναι, παράτο. Τι είπατε, φεύγεις, αυτό δεν είναι κουμπίσει. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε διάλειμμα. Quiz Opticon Express. Μέχρι τώρα έχουμε δύο σωστές απαντήσεις, ίσως και τρεις. Για κάνε ρε Παναγιώτη, γιατί πως έχουμε και αδικούμε κάποιον άνθρωπο. Εντάξει. Απρίλιος του 64, πρωτάθλημα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Κυριακή ημέρα 4 η ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-0. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού το πετυχαίνει με απίστευτο. Με απίστευτα θεαματικό bicycle kick, αυτό που λέμε οι Έλληνες ανάποδο ψαλίδι, αμυντικός του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι, για να σας βοηθήσουμε, ο γιος του σήμερα είναι τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός προαγωγός. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο μας αρκεί του αμυντικού του ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Δεύτερη ώρα της Τρόικας εδώ πέρα, μαζί με Μάριο Σλαμά, Χρήστο Τσαλτίδη, Χρήστο Κιώση. Μαζί μας έχουμε την Dialog, η οποία προσφέρει, αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια πληρωμένες διακοπές, holidays δηλαδή στα γαλλικά, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρουά, πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Και αφού σας προσφέρει αυτά τα πράγματα η Dialog, μπορείς να πας στο ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Θα πάρεις ένα λαχταριστό μπέργκερ, δροσερή σαλάτα, απολαστικό σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες άλλες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Λοιπόν, παιδιά, δώστε λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή, πραγματικά αξίζει, έτσι. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς, πόσο master του UEFA Champions League είσαι, απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max. Και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να βγει ο κύριος Κώστας. Επιχειρήσαμε να τον βρούμε, θα καλέσουμε πάλι. Αν μας ακούει ο κύριος Κώστας, ο οποίος κάνει μικρούς διαλυματικούς ύπνους μέσα στο 24ωρο, για να μας δώσει τα φώτα του και να επιχειρήσει μία σύγκριση
του Παναθηναϊκού του 64 με τον ΠΑΟΚ του 2019 για να μην μας φύγουν τα μαλλιά, αυτά που μας έχουν απομείνει. Το Quiz Opticon Express τρέχει Απρίλιος του 64, πρωτάθλημα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Κυριακή 4 το απόγευμα, Παναθηναϊκός 4, ΠΑΟΚ 0. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού το πετυχαίνει αμυντικός του ΠΑΟΚ με πραγματικά σούπερ θεαματικό bicycle kick. Ποιος είναι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ? Για να βοηθήσουμε, ο γιος του σήμερα είναι ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός προαγωγός. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του παίκτουρα του ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές, 23-10-2-3 οκτάρια, περιμένει ήδη ένας φίλος, ένα μηνυματάκι και πάμε στον ακροατή. Πιστεύεις ότι Χρυσανθέ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήθελε εισιτήρια για τον γιατί αγώνα? Γιατί να μην θέλει, ρε φίλε. Δεν ήθελε. Από την αντίδρασή της φαίνεται ότι δεν ήθελε. Παραγιώτη, εισήγασε ο άνθρωπος να φάω, σου λέει, μείον 3, μείον 6. Γιατί να φας μείον 3, ρε φίλε. Θα φας. Θα φας. Γιατί είναι πολύ πιθανό να φας. Πέρυσι και δεν πήρε. Τι γιατί? Γιατί ευνοήθηκες. Γιατί ενώ παίζανε ξύλο στον τάφρο και τα λοιπά, η επιτροπή της ΕΠΟ δεν τιμώρησε. Α, χαμένε. Στον κόλ του Βιερίνια είναι μέσα ρε. Ποιος έπαιζε ξύλο, ρε. Ποιος έπαιζε ξύλο, ρε. Έπαιξατε ξύλο χθες. Πέρσι, όχι. Στην τάφρο του... Όχι. Δύο περιμένουνε. Τι όχι, ρε. Όχι. Τι όχι, ρε. Όχι στο Πανιόνιο, ρε. Εγώ να τραπώ, ρε φίλε. Ούτε η φωτοβολίδα. Στη φωτοβολίδα. Η φωτοβολίδα υπήρχε, ρε φίλε. Δεν είχαμε σε επαφή με τους αξίδες. Αφού πήγε, δεν τιμωρήθηκες. Τι πράγμα? Αφού υπήρχε, γιατί δεν τιμωρήθηκες? Στην καντίνα υπήρχε, έφταγαν οι αναρχικοί. Ο Κορμπαλά δεν το έγραψε, δεν κάνουμε, δεν φταίω εμείς. Ο Κορμπαλά. Το έγραψε. Το έγραψε. Πήγε στην... Δεν το έγραψε καλά. Λέει, μπορεί να νόμιζε ότι ήταν από τις αποτελέσεις. Λίγο να σε διορθώσω. Άντε, πες μας. Το έγραψε καλά. Α, το έγραψε καλά. Το έγραψε πραγματικά. Ναι, ναι. Αντώνης Κασάνδρου και πάμε στις δύο γραμμές. Α, δεν διάβασε το. Μάριε, όλες οι ομάδες εκείνων των χρόνων ήταν επικές. Σύμφωνα με τη λογική σου, δεν λέω αυτό εγώ, δεν δικαιούται κανένας να ξανακάνει η ΑΕ το πρωτάθλημα. Περαστικά, Αντώνης Κασάνδρου. Μπράβο. Αντώνης, σε λατρεύω. Ναι. Δεν είπα εγώ που δεν δίνει κανείς. Όχι, δεν είπες, αλλά είπες. Απλά, να πει, γιατί να το πάει. Εκείνος ο Παναθηναϊκός, ναι, όπου πήγε, ναι, έφτισε το γάλα που βίζαξε από τη μάνα. Όπως του. Όπως και ο ΠΑΟΚ φέτος. Με απίστευτο υλικό. Και εμείς. Δεν συγκρίνω. Ναι. Δωμάζω, Πιτιχούτη, Σούρπη, Αριστίδη, Καμάρα, Νεοτάκη, Λουκανίδη. Μια χαψιάδα του. Με Κάνια και Μαουρίτσιο. Για χρόνο ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αφού τα παίρνει δίκαια και δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάνουν να χάσουν κτλ. Θα δεχτεί να παίξουμε playoff. Πώς παίξουμε? Γιατί στα play-off, ναι, με το νέο σύστημα πρωταθλήματος, ναι, θα πρέπει να, για να πάρεις το πρωτάθλημα, ναι, αφού έχεις κερδίσει ό,τι θέλετε, αυτούς που έχεις κερδίσει και έχεις αποκτήσει πλεονέκτημα, ό,τι θέλετε, θα πάρεις βαθμούς. Δηλαδή, πρόβλημα, θα είσαι από τον Άρη 30 βαθμούς που είσαι τώρα, ναι, θα έχεις 5, 6, πόσο? 15 βαθμούς θα ξεκινήσεις τα play-off. Ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνεις μια νίκη. Ας κάνω. Και αν θέλει ο Χρύσανθος, αυτό που έβαλα πρωί-πρωί, γιατί είναι σήμερα ήταν εδώ, αλλά δεν μπορούσα να το βάλω χθες, έτσι. Μου είπα χθες το πρωί, Αριανός, 68 ετών, φανταστικός άνθρωπος που βλέπει μπάλα αιώνες, μου λέει: Μάριε, μόνο αυτό σε παρακαλώ με την καλή μου καρδιά. 68 ετών ο άνθρωπος. Αιώνες, αυτό λέω. Εντάξει. Ο Παπαδόπουλος βλέπει αιώνες, δεν βλέπει 68. Λέει: τι σχέση έχει η μπάλα που παίζει ο Άρης φέτος με την μπάλα που παίζει ο ΠΑΟΚ? Αυτό. Καμία. Ο Άρης είναι διαστημική και μάλιστα μετά τον Γενάρη. Αυτό ήθελα. Μπράβο. Κατάλαβες η ακρότητα που ακούς. Με 32 βαθμούς κάτω ο Άρης, κατάλαβες τι γίνεται. Αίτος από το πρωτάθλημα. Παίζει καλύτερη μπάλα. Με τα χέρια, με τα χέρια του Βιερίνα να δίνει να παίζεται. Ναι, ναι. 7 γκολ τελευταία χρονιά και σε αδιάφορο. Πάμε, περιμένουν τρεις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παιδιά. Τόμας Τόντον. Τόμας Τόντον, ο παδός της Λίβερπουλ. Δεν θέλει να το λέμε πια. Άμωσε τον λίγο τον Τόντον. Τώρα τι περιμένουμε, το δεξιόπιστο φύλακα της Τότεναμ να κάνει ζημιά? Α, τον Γκρις Χιούτον. Όπως έλεγε ο μεγάλος Άκης Παναγιωτόπουλος για τους παλιούς. Του Έιρε, του Έιρε, παικτούρα. Μεγάλη παικτούρα. Και της Τότεναμ όμως. Και της Τότεναμ, εννοείται. Πάντως να πω κάτι που είπα και στον Πάνο κατηδίαν. Πρώτη φορά κάνει 7 χρόνια η ομάδα να πάρει τρόπαιο. Από το 1960 και μετά. Ο Ηρακλής. Όχι, η Λίβερπουλ. Α, συγγνώμη. Ποιος Ηρακλής, ο Ηρακλής έχει να πάρει. Που τότε που ήμασταν μωρά. Τι να κάνουμε, ρε Θωμά. Επειδή, είμαι εγώ, επειδή δεν είμαι ρουφιάνος και είμαι δίκαιος. Σεζόν 60. Το τελευταίο League Cup, ούτε καν ένα από τα 4 που μπορεί να διεκδικήσει. Τα 3 σουμάρα. Την χρονιά έπεσε με το Βίζαντα Μπαράζ. Ο Άρης το 64. Ο Άρης, ένα match εκείνης εποχής χαρακτηριστικό είναι το εξής. Άρης νίκη Βόλου. Ναι. 0-2. Βαθμολογία. Sorry, λίγο, ρε Θωμά. Βαθμολογία. Παναθηναϊκός πρώτος. Άσυτο, στο τέλος πες. Ολυμπιακός δεύτερος. ΑΕΚ Κυπελούχος τρίτη. Πανιόνιος τέταρτος. Απόλλωνας Σμύρνης πέμπτος. Ναι. Άρης
πήρε, ήταν στο κύπελλο εκθέσεων. Έκτος, 7ος ο Πιερικός, 8ος ο ΠΑΟ. Κρίμα, μάλιστα. 9ος ο Απόλλων Καλαμαριάς, 10ος ο Εθνικός, 11η Δόξα Δράμας, 12ος ο Ηρακλής, 13ος ο Πανεγιάλιος, 14η Νίκη Βόλου, 15ος ο Ολυμπιακός Χαλκίδας, 16ο το Εγάλεο. Χαρακτηριστικό μάτς της σεζόν, Ολυμπιακός Ηρακλής στο Καραϊσκάκης. 3-1. 8-2. Το φάγατε, ρε. Μπακεριέτα. Το φάγατε, ρε. Άρης, Νίκη Βόλου 0-2. Προπονητής στον Άρη, ο Ιουγκοσλάβος Μπέλα Πάλφη. Δεν μου λες Νίκη Βόλου τι θα συμπειράσει αυτά τώρα. Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου, 14η. Από πόσες ομάδες? Σε 16 ομάδες. Πότε παίξαν Άρης Νίκη Βόλου? Άρης Νίκη Βόλου είναι 19 Απριλίου, την ημέρα του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική. Όχι, προ-προ-τελευταία. Σώθηκε η Νίκη Βόλου, Ναι. Πώς σώθηκε, για δείτε λίγο τη βαθμολογία. Καμάρι, όχι, ρωτάω, ρε φίλε. Ρωτάω. Σώθηκε με ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό Χαλκίδας. Διευκρινιστικά, έτσι, ιστορικά είναι το θυμάμαι. Καλά, είσαι πολύ. Όχι, ρωτάω τη βαθμολογία. Άστον, άστον, ψάχνει γυναίκες τώρα εδώ μέσα. Άστον, άστον. Άστον, 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 ψάχνει. Τον Μπέο της εποχής. Έλα, έλα. Αυτό το 8-2 πάντως που είναι. Νίκη Βόλου δεν ήταν ποτέ με τον Μπέο. Εντάξει, καλά, λέω τώρα. Νίκη Βόλου είναι κανονική ομάδα. Άστον στον να μιλήσει. Ναι, ναι. Ναι. Στα μάτια στην Αθήνα. Η πιο βέβαια είναι, ομάδα. Ναι, είναι και εκείνος. Πολύ καλός Ολυμπιακός εκείνος. Ναι, καλός όχι, θέλω να πω επειδή είναι η πιο ανυπαρκτή ομάδα από τις ομάδες Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Ποιος? Ο Ηρακλής. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα. Ελάχιστα δηλαδή. Ένα-δύο μόνο τον Ολυμπιακό πήραμε τη χρονιά που ήταν χάλια το 87-88 που τον κέρδισε ο Κάρι πικραμένος. Ποιον? Με τον Αλέφαντο. Μια νίκη έχουμε τον Ολυμπιακό, αυτή είναι. Το 88. Το 88, ναι. Το 88 έκανε στον Αντών. Ο Ολυμπιακός την πρώτη νίκη, 13η αγωνιστική. Κρατήσου. Ολυμπιακό στάδιο, Ολυμπιακό στάδιο με Παναχαϊκή. Με τον Χαρδαλιά και τον Δρακόπουλο της Παναχαϊκής και τον Παπαγγέλη και τον Αγγελίνα. 2-0 με Παναχαϊκή, 65.000 εισιτήρια. 65.000 εισιτήρια Ολυμπιακός Παναχαϊκή. Καληνύχτα και καλή τύχη. Υπήρχε ενθουσιασμό. Ωραία, Θωμά, επειδή περιμένουν οι άλλοι δύο γίνεται χαμός, πάμε γραμμή να μιλάνε όλοι να είμαστε δίκαιοι. Πολύ ωραίο. Δεν τον προτάσω, φούνεσαι, παίζει. Δεν πρέπει να τον προτάσω, πιο αργά. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, παλικά. Αληθώς ο κύριος, κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους που βλέπει δύο αιώνες ποδόσφαιρο, θα ήθελα να συγκρίνει με την σοφία την ποδοσφαιρική του τον Παναθηναϊκό του 64 με τον ΠΑΟΚ το σημερινό. Δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνονται για δύο βασικούς λόγους. Άλλο θα πει. Για πες μου. Στη σημερινή εποχή, με τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο, δεν έχει μία σχέση με αυτό που παίζεται το τότε τη δεκαετία του 60 και του 70. Δεύτερον, σήμερα... Για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Βασίλη. Όπα, όπα, γιατί μου χαλάς όλη την εκπομπή. Άλλο ήθελε να ακούσει. Περίμενε, περίμενε. Καταλάβαμε. Τα πάντα συγκρίνονται. Οι Άγγλοι δεν είναι βλάκες που συγκρίνουν την Τότεναμ του 61 με την Τότεναμ του σήμερα. Δεν είναι βλάκας ο Γκάρι Λίνεκερ και ο Τζίμι Γκρίβς. Περίμενε, θα με τρελάνεις. Αυτό δεν το μπορώ. Δηλαδή, άκουσε με λίγο. Σε αγαπώ, σε σέβομαι, σε ακούω. Με τη σοφία του θα πει, λέει κάτι άλλο από αυτό που θέλει και το ορμάει. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνω εγώ τον Μίμη Δωμάζο με τον Diego Μπίσεσβαρ. Μια αγαπιά τον έχει ο δικός. Δεν συγκρίνονται. Τι να συγκρίνω, εκείνον που ήξερε 8 τόνους μπάλα με αυτό που ξέρει 30 κιλά. Προτρέχει η γλώσσα τη Βιεννίας. Πάμε λίγο δεν γρήγορα. Θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη. Μου ξεκινάς με το κλισέ. Είναι άλλη εποχή. Τέλος, μου τα κλείσες όλα. Έτσι, δεύτερον, σήμερα το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται από την επαγγελματική αδιαφορία. Τότε σωστό. Το ποδόσφαιρο. Αυτό είπα. Ο Παναθηναϊκός παντού πήγαινε και έφτιανε αίμα. Αυτό λέω. Που δεν επιτρέπεται οι μεταγραφές, όπως και η αλλαγή στο παιχνίδι, μέχρι να γίνει μία αλλαγή. Ήταν τελείως διαφορετικοί οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Για να φτάσουμε στα επίπεδα ότι μία ομάδα ήττη τη άλλη αήττη. Ναι. Υπήρχε ο φανατισμός της ομάδας, της φανέλας. Ναι. Μα τι μου τα λες τα αυτονόητα αυτά. Εγώ θέλω κύριε Βασίλη, γιατί περιμένει κι άλλος και τους αδικούμε. Πάμε λίγο με ρυθμό, για να κλείσουμε κιόλας. Εγώ θέλω πολύ απλά, θέλω να μου συγκρίνεις Τάκη Οικονομόπουλο με Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Άλεξ μια αγαπιά τον έχει. Μία σχέση. Ούτε μία σχέση. Ποιος είναι τρεις κλάσεις πάνω? Ο δικός μας. Ο Οικονομόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη. Επόμενη γραμμή. Άκουσα αυτό που είπε. Επόμενη γραμμή. Με το πουλί, το χαζοπούλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, για να μιλήσουν όλοι. Δεν έχεις τον κύριο Βασίλη, έτσι. Να μιλήσουν όλοι το ίδιο. Ναι, καλημέρα, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, φίλε. Παναγιώτης Αριανός. Παναγιώτης, ο πάτος του Άρη. Πάμε, Παναγιώτης, ακούμε. Λοιπόν, εντάξει, σε δύο μέρες τελειώνει αυτό το παραμύθι.
τελειώνει το παραμύθι αυτής της μόδας στο NBA. Α! Της μόδας. Έρχεται ο Μούσιας μέσα στο σπίτι τους. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Κάνει το break και τελειώνουμε μια ζωή μας. Ωραία, φίλε. Σ' αγαπώ. Με αυτή τη μόδα που ξαφνικά Golden State όλοι από μικρή και τα λοιπά και τα λοιπά από το πουθενά έχουν μαζευτεί όλοι τριτοτέταρτη εκεί πέρα. Έφυγε ο Ντουράντ από τους Οκλαχώμα. Έφυγε ο Ντουράντ από τους Οκλαχώμα για να πάει να πάρει ένα δαχτυλίδι. Και ξαφνικά και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι. Εντάξει, αυτό τώρα πλέον δεν είναι NBA. Να μαζεύεις 5 All-Star σε μια πεντάδα. Έτσι. Γιατί είναι και, δύσκολο. Είναι και δύσκολο το να κάνεις 4 νίκες με τέτοιες υπερπαίκτες που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή να τους πάρεις τον τίτλο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, okay. Κάπου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Και ένα δεύτερο για να μην κρατάω τη γραμμή πολύ. Μάρη, ένα σχόλιο για τη μεγάλη ομάδα που ανέβηκε Championship. Νωρίτς. Όχι. Α, που ανέβηκε στην Championship. Συγγνώμη, για ποια λες. Συγγνώμη. Μία είναι η ομάδα. Λούτον. Α, Λούτον Τάουν. Περίμενε. Περίμενε. Προσκυνώ. Λέω Λούτον Τάουν και πλένω το στόμα μου. Το πλένω με ανθόνερο. Ανθότυρο. Δεν μετά υπάρχει. Μετά από χρόνια. Θυμάμαι, το έχω κρατημένο ακόμη από την Daily Mirror. Τι τους είπε ο Μικ Χάρφορντ, το πρώην εννιάρι τους, η Εγκλεζάρα, ο 1.95, τι τους είπε στα αποδυτήρια την μέρα που πήγανε στην τέταρτη κατηγορία. Τους δείχνει το ρολόι και λέει, ναι. Σήμερα έχουμε Σάββατο τόσο του μηνός, τάδε χρονιά, η ώρα είναι 5 και 18. Θέλω σε 5 χρόνια από τώρα να ξανακάνουμε τη Luton Town μεγάλη. Σήμερα που φτάνουμε στο βυθό, ξεκινάμε την άνοδό μας προς τα πάνω. Θέλω αισιοδοξία, χαμόγελα και να φτύσουμε αίμα για να πάμε τη Λούτον εκεί που ανήκει. Τεράστια Λούτον Τάουν, οι Χάτερς. Έχω ένα πρόγραμμα τελικού League Cup, ήταν το 86. Ομαδάρα. Άστα, θα την πω απ' έξω όλη. Ναι. Ήξερα όλη την δεκάδα. League Cup, ήταν θυμάμαι. Άστο, το League Cup με την Arsenal. Με Arsenal, ναι. Ναι. Άστο, δεν υπάρχει Λούτον Τάουν. Τεράστια ομάδα. Άρα. Εννοείται. Ναι, και ανεβαίνει τώρα μετά από χρόνια. Να σε φτιάξω με ένα τραγούδι και να κλείσω. Πανάγωση, τι ομάδα υποστηρίζει στην Αγγλία. Στην Αγγλία, έχω μια μικρή συμπάθεια λίγο στη Λίβερπουλ. Να σε κλείσω, για να σε φτιάξω λιγάκι για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Και θα σου πω αργότερα από τι είναι αυτό, άλλη φορά δεν έχουμε τώρα χρόνο. Ο Luton Town, Sen City Down. Ο Luton Town, Sen City Down. There's only one, Andy Rantich. Ο Luton Town, Sen City Down. Ψάξ το τι είναι και θα μου πεις άλλη φορά. Πάμε γραμμή επόμενη. Okay, καλή συνέχεια. Φύγαμε επόμενη γραμμή. Περιθυμώ. Δεν έχει. Γραμμές. Άλλη μία γραμμή περιμένουμε. Ποδοσφαιριστής. Άλλη μία γραμμή. Ποιος είναι ο Ράντι Άντιτς. Είχε βάλει γκολ αυτό. Δεν θυμάμαι. Τι είναι το τραγούδι αυτό. Ναι, ναι. Η πιο. Δεν υπάρχει. Η απόλυτη στιγμή ύμνος του βρετανικού ποδοσφαίρου. Ναι. Γιατί είναι το πιο καθαρό ποδόσφαιρο στον πλανήτη Γη όλων των εποχών. Ever. Από αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη βδομάδα στη Μένο που κέρδισε η Λίβερπουλ. Και έγινε τέτοιο. Τώρα έγινε πάλι που η Λίβερπουλ δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Πάλι έγινε το καλύτερο και πιο καθαρό. Χαμελέον. Είσαι χειρότερος από αυτούς. Για εδώ είσαι. Είσαι για το τσίρκο. Έλα. Πες το. Θα σε πάμε να σε κάνουμε νούμερο στο Μεντράνο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για Μεντράνο. Έτοιμος είσαι για Μεντράνο. Όποιος θέλει. Στο Μεντράνο πρέπει να δώσουμε και προσκλήσεις, φίλε. Πόσο μηνός έχουμε σήμερα. Το είπαμε, το ξέρω. Πόσο έχουμε σήμερα. Σήμερα 7. Από αύριο θα δίνω. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη γιορτή, έτσι. Για την ιστορία, λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα, το 2006, η Arsenal έπαιξε τελευταίο παιχνίδι στο Χάιμπουργκ. Κέρδισε 4-2 την Μπέρνλι. Λοιπόν, 10 Μαΐου έρχεται το Μεντράνο, μετά θα πας εσύ εκεί. Τι, θα ξαναδιαβάσει το ίδιο πράγμα. Όχι. 7 φορές το έχεις διαβάσει μέχρι τώρα με τους παίκτες του Παναθηναϊκού που πόσοι ζουν από αυτούς. 10 Μαΐου, τσίρκο Μεντράνο, στην πόλη μας και πάλι. Παράσταση της χρονιάς, αξέχασε εμπειρία που πρέπει όλοι να ζήσετε από κοντά. Μετά από πολλά χρόνια το τσίρκο Μεντράνο επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από το κορυφαίο πιο, Μάρια. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Δεν υπάρχει, παιδιά. Όσοι δεν έχετε δει Cirque du Soleil, δεν έχετε δει θέαμα. Δεν υπάρχει. Το τσίρκο, λοιπόν, που κέρδισε 2 χρυσά βραβεία στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Μοντε Κάρλο. Το ένα το πήρε ο Μάριος ως ο κλόουν της χρονιάς. Τσίρκο Μεντράνο, με καθημερινές παραστάσεις εκτός Τρίτης, 6:30 απέναντι τον κήπο του Μακεδονικού, Παρασκευή, Σάββατο διπλές, Κυριακή, 3 παραστάσεις από τις 11:30 το πρωί, guest star, Μάριος Ασλαμάς Ντεσολέι. Το πήρες. Λοιπόν, Αντώνη, σε λίγο το μήνυμά σου, γιατί μπράβο που ασχολείσαι, μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, δίνω 2 χαρακτηριστικά αποτελέσματα του 64. Παναθηναϊκός αίτητος πρωταθλητής. Πόσο λήξαν τα μάτς, Ολυμπιακός Χαλκίδας, όχι Πειραιός, Ολυμπιακός Χαλκίδας Παναθηναϊκός. 1-1.
και νίκη Βόλου Παναθηναϊκός. Πόσο είπες? 1-1. Μπράβο. Ναι. Για να καταλάβετε. Άρης Παναθηναϊκός, πώς έληξε? Αμέσως. Άρης Παναθηναϊκός. Αυτά είναι από Ανδρέα Μπόμι, ε. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός 0-1. Ναι. Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός Άρης 1-0. Α. Έφτισε αίμα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με τον Άρη. 4-0. Το είπαμε. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ αμέσως. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 1-1. 0-1. Έφτισε αίμα ο Παναθηναϊκός. Με Ηράκλη. Πέρασε. Άκου άλλο τώρα. Άκου τι λέει. Άρης Παναθηναϊκός έφτισε αίμα. Ενώ ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πέρασε έτσι. Ηράκλης Παναθηναϊκός. Α, για να δούμε. 0. 3. 3. 8-3. Τι γίνεται. Πώς θα τρώω. Παναθηναϊκός Ηράκλης 1-1. Α, χύπηρα. Αν θυμάμαι εκεί τον κόλο Κασάπη. Αν θυμάμαι τον γκολ. Καλημέρα κύριε Κασάπη. Μας ακούει πολλά πρωινά και η γη του. Άρα. Να πω κάτι. Αυτό που μου έχει πει στον Παναγιώτη, το έχω πει και ποιος είναι. Το πω τώρα και στον Χρήστανθο. Στο διάλειμμα. Αν πω αυτό που μου έχει πει. Πεκτούρα του ΠΑΟΚ. Πεκτούρα τεράστια. Από τους πιο μεγάλους Έλληνες χαφ. Τέλος πάντων. Κολομπούρδας. Ο Παναγιώτης, ναι. Άντε. Τι μου έχει πει για τα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αν το πούμε στον αέρα, θα διαλυθεί το σύμπαν. Α, βρες κάποιο το σφαίρι του Ηρακλέου που τι γίνονται πέρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στο είπα. Στο έχω πει, το πρώτο ξέρω και στον Ηρακλέο. Τι τρώει ο Μπούρκι, ρε φίλε. Ναι. Αυτό και χάνει το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό το χάσαμε πιο νωρίς. Αυτή είναι η μείωση. Αυτή είναι η μείωση. Εδώ δεν τι κάνει αμυντικό. Δεν τι κάνει αμυντικό. Έλα ρε τώρα. Δεν τι κάνει αμυντικό. Η χειρότερη μπάγκη τη τελευταία 20 ετία παίρνει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν τι κάνει αμυντικό. Αυτοκτονεί φέτο η Μπορούσια. Αυτοκτονεί η Μπορούσια. Αυτό το μάτσο είναι αυτοκτονικό. Από μπροστά, πολύ μπροστά ήταν στη βαμβάνη. Από 0-2 το μάτσο αυτό με δύο παιδιά. Εδώ τι κάνει αμυντικό. Δεν τι κάνει αμυντικό. Απίστευτο. 2-2 η Βέρντερ. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break, παιδιά. Έτσι. Πηγαίνουμε σε break. Άμα τη επιστροφή μας διαβάζω μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου. Ναι. Δηλαδή, Μάριε, αν το αίτητο το έκανε παραδείγματος χάρη η περσινή χάρτινη, συγγνώμη, ΑΕΚ, ή ο Ολυμπιακός του 2010 θα σύγκρινε στις ομάδες. Όχι, φυσικά. Έχεις εμπάθεια. Πρώτον, θα τη σύγκρινα. Ναι. Δεύτερον, ναι. Αντώνη, ηρεμήστε λίγο. Έλα. Το κοινό μας το πελατειακό είναι εδώ στην πόλη μας οι ομάδες της πόλης. Έτσι. Δεν εδώ, μπορώ ρε, εδώ ρε Αντώνη, γράφω blog και από κάτω είναι όλοι παοξίδες. Μπράβο, ενώ παίρνει Σάιντο στο πρωτάθλημα ασχολούνται με τον Άρη. Ναι, με αυτό είναι, τι να κάνουμε. Ο Αριανός ασχολείται με τον Παοξή. Ο Παοξής με τον Αριανό. Παιδιά, με τον Ηρακλή. Την Κυριακή μπροστά μου οι παοξίδες ήταν η μισή μου τρομένη με το 7-2 του Άρη. Ψέματα γιατί μου μπροστά τώρα. Άσε με ρε Μάρι. Τώρα ποιο ήταν μου τρομένο. Πανηγύρισε στον κόλ, έσφιξε το χέρι στον κόλ το 0-1. Λοιπόν. Εσύ έκρεσε του παίκτε τη Ξάνθη. Δεν τι κάνει ο ένα, δεν τι κάνει ο άλλο. Τέτοια έλεγε δίπλα. Πέσα στον κόσμο. Α, η Ξάνθη. Ούτε αδιάφορα. Είδαμε τι έκανε με τον ΠΑΟΚ. Δύο μάτς. Τα είδαμε. Φτύσαμε αίμα, φίλε. Τα είπα και στον κύριο Παπαδημητρίου. Μειώσαν 2-1. Τον αρχηγό τη. Και τρέματα. Τα είπα στον ίδιο. Τρέματα από δωράκια. Τα είπα στον κύριο Παπαδημητρίου. Τρέματα από δωράκια μα. Φίλο, να του χαίρεσε. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο παίκτη. Και αδικημένο για μένα ο Παπαδημητρίου. Αν έπεσε στον ΠΑΟΚ θα ήταν εθνική. Αλλά δεν στην Ξάνθη. Πολύ ωραίο. Μια χαρά δεξιμπακ. Πολύ ωραίο. Του είπα κάτι. Μισό και πάει ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στην εθνική. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η εθνική σα. Το τι κατά, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, ρε, τι λέει. Μισό και πάει. Τι λέει, ρε, εσύ. Εισαγγελέα υπάρχει. Άντε, ρε, χαμπέρα αυτά που λες εσύ εδώ πέρα κάθε μέρα. Έπρεπε σαν και κάθε εισαγγελέα να είναι στην έχει στον έκτο. Να μη σώσει. Καταλαβαίνει τη φράση τη. Ναι, πολύ καλά καταλαβαίνει. Να μη σώσει. Να πω εγώ. Ωραία, να πω εγώ. Μη σώσει ο Χρήσανδο και πάρει ροδάκινο το καλοκαίρι. Τι να πω, ξέρει τι. Κατάρα είναι πρέπει να πάρει ροδάκινα. Θα πάρει καρπούζια. Καρπούζια. Ακού το χαμένο, δεν παίξει την εθνική. Και φοράει εισαγγελέα. Αν δεν έχει ασχοληθεί, αν θα πάει με την εθνική. Με και τι να πάει, ρε φίλε, ποιον να πάρει εθνική. Να... Ποιον Έλληνα να πάρει εθνική τον Πάο. Άντε, πες. Έλατε. Ποιον τον Πέλκα. Σου λέω, μη σώσει. Που τον έκανε μάγκα Αδόνη, του δώσε το 10. Μη σώσει και πάει κανεί αγόρι μου. Παιδιά, όποιο θέλει συγκρίνει. Δωμάζω και Παπαμεμανουήλ με Μπίσεσβαρ και Κάνια. Παπαμεμανουήλ, break. Εδώ, Τρόικα, τελευταίο 20 λεπτό τη εκπομπή, τεταρτάκι 20 λεπτό περίπου τη εκπομπή. Μαζί Μάριο Σασλαμά, Χρήστος Τσαλτίδης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και Χρήστος Κιώσης. Μαζί μας είχαμε αυτή την ώρα τη Mr. Gold. Delivery στο 62-85-86, Σικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχρη και Μετέωρα και κέντρο μπορεί να παραγγείλει. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προσφορών. Τρεις πίτσες μεγάλες 93 εκατοστά, μόνο 11,90. Λοιπόν, πάμε δύο γραμμές. Το κουιζάκι μας συνεχίζεται. Έχουμε μέχρι τώρα τρεις μόνο σωστές απαντήσεις, τρεις, επαναλαμβάνω, το quiz είναι απλό, το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-0, 1964 για το πρωτάθλημα, το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού το πετυχαίνει με θεαματικό bicycle kick αμυντικός του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός? Για να βοηθήσουμε, ο γιος του σήμερα είναι τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός προαγωγός. Ένα μήνυμα και πάμε στις γραμμές που περιμένουν.
Λέει ο 532, σήμερα είσαι, θέλει τα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Σαβούρα σλαμά. Και απαντάει σωστά, άιντε καλημέρα. Σαβούρα γιατί. Ρωτήσαμε νωρίτερα πώς είναι πατσαβούρα στα αγγλικά. Αν ξέρει κάποιος πώς είναι πατσαβούρα στα αγγλικά. Μήπως είναι woolen water collector. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν ξέρει κάποιος καλύτερη λέξη, γιατί χθες ο κομπανί... Το πατσαβούρα είναι water collector. Ναι ρε εσύ, αυτό ναι. Και α, το μήνυμα του μήνα από τον 2.25. Νομίζω και ο Άρης το 27-28 ήταν αίτητος. Πάμε στις γραμμές. Άλλο αυτό, το παραμύθι αυτό που λέγανε ότι ο Άρης έπαιζε με τρεις ομάδες και τέτοια. Μία από τις τρεις ήταν εσείς πάντως. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Mm. Έτσι ήταν το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ακούγεται, Έχω βάλει quiz, όπως λέει. Πάμε στην γραμμή, έλα Μάρια, εκπομπή έχουμε. Καλημέρα, φίλε. Μάρια, έχουμε εκπομπή, μπορείς να μην καλημέρα, μιλάς. Φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, Κότσο. Καλημερίζω τον Κώστα, οπαδό του ΠΑΟΚ από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα, Φουκαρά Μαρία. Χαιρόμαστε με αυτά που βγάζει κάθε μέρα. Έτσι, ναι. Το γέλιο είναι άφθονο. Σύγκρινε. Δωμάζω με πίσω, Βαρ. Σύγκρινε. Γι' αυτό πήρα, γι' αυτό. Για θα σε πω μια σύγκριση. Επειδή εγώ από τα 16 μου μέχρι σήμερα δουλεύω στα συνεργεία, είμαι μηχανικός αυτοκινήτων, θα σου πω κάτι. Όταν έρχονται κάτι μπάρμπες. Μπάρμπες, ρε παιδί μου, παππούδες. Ιβάνα Μπάρμπα, ας πούμε. Ναι, ναι. Είχα εγώ, λέει, ένα Opel Rekord, λέει, 120 λέει, έπιανε. Αυτοκινητάρα. Ναι. Αυτοκινητάρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς μου λες εσύ τώρα. Και τώρα το πιάνει το Ταϊφούν. Άμα δεις τις δεκαετίες του 80, να πούμε στιγμιότυπα, περπατούσαν αυτοί, ρε. Πού να πάμε στο 60. Οι άλλοι να πούμε κάνουν κανονικό βάδισμα, φίλε. Μπράβο. Εκείνος ο Δωμάζος έτρεχε μόνος του, ρε φίλε. Εδώ, οι άλλοι περπατούσαν. Εδώ είμαι σχολείο τον άφησε δύο χωρίς. Γιατί ο πίσος Βαρδέ είναι γρήγορος. Και να σε πω κάτι. Μας λες πράγματα τώρα από αυτούς που σ' ακούνε. Ένας άμα έχει δει το Δωμάζο να παίζει, ρε φίλε. Ωραία. Αυτό είναι. Σύγκρινε. Από τους ακροατές ο ένας έχει δει. Παλικάρι μου, υπάρχουν γραφές. Συγγνώμη. Γραφές. Και τον Πελέ τον Πελέ τον έχουμε δει τρεις. Μία εικόνα χίλιες λέξεις. Μία εικόνα χίλιες λέξεις. Ωραία. Άρα ο Λάζος, ο παιχταράς του ΠΑΟΚ ο Λάζος, να μην μιλάμε για τον Λάζο, να μιλάμε για τον Κάνιας. Δεν τον έχω ρε φίλε τον Λάζο. Για τον Πίσεσβαρ μιλάω. Για τον Σκαρτάζο που είδαμε θα μιλήσω. Τι μου λες τώρα. Για τον Δωμάζο να πούμε. Ωραία. Και να σε πω και κάτι. Ναι. Αυτοί πόσες νίκες κάναν, 24 και 6 ισοπαλίες. Έτσι. Εμείς κάναμε 26 νίκες. Ναι, ρε, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός όπου πήγε έφτισε τον γάλα της μάνας του. Και εμείς στείναμε αίμα όπως με τα Γιάννενα. Έφτισε τον γάλα της μάνας του. Όπως και στην Κρήτη. Δεν μου λες, στα χαρτιά όπως είπες είναι ο σύλλογος που αναφερόμαστε μέχρι τώρα από το 64, ότι μείναν αίτητοι. Mm. Με αυτό το σύλλογο με συγκρίνεις. Από εδώ και πέρα θα με συγκρίνεις με ακόμα μεγαλύτερους συλλόγους. Όπως. Κατάλαβες. Όπως κάνε με να γελάσω. Με συγκρίνεις από κάνε με να γελάσω, ρε τώρα, φίλε. Περίμενε. Τι να γελάω. Εμείς γελάμε κάθε μέρα μαζί σου, φίλε. Ρε, φίλε. Καλά. Και σας τα είπε πάλι χθες ο Γουίλι, συγκλονιστικός, σημαρόδης, με απίστευτο σιούμορ. Επί 18 λεπτά αυτά που σας είπε με μία ανάσα δεν λέγονται. Δεν μας είπε το βράδυ πως κοιμάται στο σπίτι όμως. Μπράβο, μπράβο στο Γουίλι να βγαίνει μεσημέρια στο Ζαγόρα, όχι μεσάνυχτα. Ο Γουίλι, ρε φίλε, ο Γουίλι είναι Αργιανός και Πόντιος, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να σε πω άλλο. Τι άλλο να σε πω. Είναι Αργιανός και Πόντιος. Πόντιος έχω αποκλειστικότητα λοιπόν. Αυτή να ξέρεις. Okay. Ναι, δε, η αποκλειστικότητα δεν είναι, αλλά οι περισσότεροι πόντιοι είναι πάοκρες, Χρυσάνθε. Τι μου λες τώρα. Πιο διάσημος πόντιος ναι, ο παδός. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Προχτές στο γήπεδό σας την είδες στη σημαία την ποντιακή στο κάγκελο. Όχι. Πού. Λοιπόν, σε ένα κάγκελο έχει μια ποντιακή σημαία. Ωραία. Του πόντου, σημαία του πόντου, με τον αετό που κοιτάει Ανατολή. Ναι. Έτσι. Δεν μου λες την ώρα που την κρεμάτε μετά βρίζετε και την Τουρκία και τον ΠΑΟΚ. Την Τουρκία, στο όχι. Στο καπάκι. Την Τουρκία, όχι τον πόντο. Να σε ρωτήσω, ο πόντος τι είναι, εκεί η Τουρκία είναι τώρα. Τι όχι. Το ίδιο πράγμα βρίζεται. Δηλαδή, βρίζετε τη σημαία που κρεμάτε. Και η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία είναι, όταν βρίζουμε τους Τούρκους βρίζεται η Κωνσταντινούπολη. Βρίζετε τους προγόνους σας, φίλε. Λοιπόν, και να κλείσω και να πω το μάλλον τι σημαίνει πατσαβούρα στα αγγλικά. Πώς είναι πατσαβούρα στα αγγλικά και να πάμε, περιμένει και άλλη γραμμή. Ναι, την καλύτερη απάντηση σου την έδωσε ο Γιώργος ο Ιταλός. Κοιτάς την Ελισάβετ και καταλαβαίνεις. Έγινε ρε εσύ κούκλε εσύ, έγινε κούκλα στα ψυχή μου. Καλημέρα, σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Το διέλυσες, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Α, Νταλή. Καλημέρα. Νταλή, χρόνια πολλά αγόρι μου, καλό που τώρα θα σε φτιάξει και αυτό. Χρόνια πολλά. Ο παδός του πάω. Μάριε, ναι, είναι άκερο να συγκρίνεις τις δύο εποχές, τελείως, έτσι. Γιατί? Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι άκερο γιατί ωραία. Μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ωραία.
διαφορετικούς τύπους ποδοσφαιριστών κατά άρα, κοινές, άρα, δηλαδή, κάνουμε αυτό που λοιπόν. Παναθηναϊκός, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός άκουσε εκείνος, με λίγο, άκουσε με. Για να κερδίσουμε χρόνο, άκουσε με λίγο. Οι Άγγλοι κάνουν κάθε χρόνο ιδανικές ενδεκάδες όλων των εποχών στους συλλόγους τους. Κάνε μου λοιπόν εσύ την ιδανική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Ναι. Προχθές της Τότεναμ κάνανε την κορυφαία ενδεκάδα Τότεναμ όλων των εποχών. Κάνε μου εσύ του ΠΑΟΚ. Βάλε νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Από τη σημερινή ομάδα, από τη σημερινή ομάδα, πόσους θα βάλεις. Μαρία. Εγώ κανέναν. Εγώ κανέναν. Εγώ θα σου... Δεν έχει, άκου λίγο. Ναι. Δεν έχει σημασία. Πια το ποδόσφαιρο δεν βασίζεται μόνο σε έναν αθλητή, σε ένα όνομα. Βασίζεται σε ένα σύνολο. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, αν έπαιζε, αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, αν έπαιζε με εκείνη του Παναθηναϊκού, σε διπλά παιχνίδια μέσα έξω, 5-0. Το σκορ θα ήταν 12. Οχο. 12 υπέρ του Παναθηναϊκού. Άντε, θα τους... τώρα. Δεν υπέρ του ΠΑΟΚ, θα τους είχαν καταπιεί. Μπράβο. Θα τους είχαν καταπιεί. Κάνε μου βρεμάτια μου. Ένας τεράστιος αθλητής σαν τον Νίκο Γκάλη. Ναι. Ένας τεράστιος αθλητής σαν τον Νίκο Γκάλη. Ναι. Πιστεύεις ότι, γιατί το σώμα του Νίκο Γκάλη ήταν συγκεκριμένο. Ναι. Πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή, ναι, στη σημερινή Ευρωλίγκα, θα ήταν ο παίκτης που έβαζε 50 πόντους όπως ήταν ο παίκτης που έβαζε 50 άρα πόντους. Άρα ο Νίκος Γκάλης δεν είναι στην κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών του Άρεος. Είναι ο Μποχορίδης, ο Χριστίδης, ο φίλος μου, ο Βασιλάκης. Φυσικά και είναι, αλλά σου λέω ότι είναι άκερο να συγκρίνεις δύο εποχές. Βρε παλικάρι μου, άρα οι Άγγλοι είναι, οι Άγγλοι είναι ηλίθιοι, είναι βλαμμένοι που κάθε χρόνο βγάζουν ιδανική ενδεκάδα όλων των εποχών. Είναι ηλίθιοι, ναι, κρετίνοι. Είναι βλάκες. Εγώ σου λέω αυτή την ιδανική. Άρα κορυφαίο δεκάρι του ΠΑΟΚ όλων των εποχών είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ναι. Θα την έριχνε 10 πόντους. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Κούδας να με πλακώσει το ξύλο. Το κορυφαίο δεκάρι είναι ο Κούδας, δε φίλε. Αλλά ο ίδιος ο Κούδας έχει παραδεχτεί ότι το ποδόσφαιρο πια έχει αλλάξει και ότι αν ήταν αυτό. Ρε, τι μου λες το αυτονόητο. Δεν λέω αν έχει αλλάξει. Εσύ μάθα να κάνεις διάλογο. Μάθα να κάνεις διάλογο. Κάνε μου ιδανική ενδεκάδα του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Ναι, θα βάλει ρε Μάρη και λοιπόν, θα βάλεις κάποιον τελευταίο... από το φετινό Ολυμπιακό. Μάρη, λίγο θα κάνε μου ενδεκάδα ιδανική του Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλογο, σε ρωτάω. Θα βάλεις για παράδειγμα τον Γιγέρμε. Το Φορτούνι. Θα σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Άκουσέ με προσεκτικά. Μα δεν κάνεις διάλογο. Μάθε να κάνεις διάλογο. Κάνε μου ιδανική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Θα βάλεις κάποιον από τη φετινή ομάδα. ΠΑΟΚ είναι, τι διάλογο να κάνει. Ούτε για αστείο. Άκουσέ με και θα σε πω. Ούτε για αστείο, απάντησέ μου. Μόνο ο Παπαδόπουλος κάνει διάλογο. Ποιον θα βγάλεις απ' έξω. Αν δεν ασχολιώσουν τόσο πολύ, ναι, με το να μειώσεις ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής σου να έχει μια καλύτερη μοίρα. Μπράβο, επόμενη γραμμή πάνω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως σου απάντησε αυτό. Μιλάμε για φασίστα, έτσι. Άντε, δεν ξέρει να κάνει διάλογο. Δεν ξέρει να κάνει διάλογο. Δεν υιοθετώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι σε κοινωνική συμπεριφορά, λέγεται φασισμός. Α. Δηλαδή βγάζει ηλίθιους αυτούς που γέννησαν το ποδόσφαιρο, που σχεδόν κάθε σεζόν βγάζουν ιδανικές ενδεκάδες. Σεβίλη Λεγανές 0-3. Και είπα εγώ ότι πρέπει να συλληφθούν οι οπαδοί της United που βγάλανε σε ένα site πριν 3 χρόνια κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της. Ποιον? Τον Καντονά. Τον Ντέμι Νικολαίδη. Τον Καντονά. Απ' την Ανάση νομίζω ότι είναι ο Κυρκός στον αέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Α, όχι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Αλέξανδρος, πάδος ΠΑΟΚ. Γεια σου. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σου, Μαρία. Συγκρίνουμε όλες τις ομάδες. Την δεκαετία του 50, του 60, του 30. Φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Ναι, και ο φετινός ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το δείχνουν οι αριθμοί, το δείχνουν όλα. Οι αριθμοί! Δεν μπορεί να χάσει, έχει με διαφορά την καλύτερη ομάδα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ποιος Τζιοβάνι, ποιος Ριβάλντο, τι να το. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν μπορεί να δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ο φετινός είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή. 71-74. Μια χαψιά. Ο ΠΑΟΚ ο φετινός που πήγε στο Καραϊσκάκι είχαν 35-1 τελικές. Όσο έπρεπε να ρίξει την τούπα το παιχνίδι, 35-1. Έπρεπε να ρίξει. Συνέχισε, Άλεξ. Ο Καραϊσκάκι κέρδισε με 35-1 τελικές. Έχει 4 ισοπαλίες και αυτές με το ζόρι. Ειδικά οι 2 εντελώς άδικες θα πρέπει να κερδίσει. Με την ΑΕ και τον Άρη. Είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα
ομάδα όλων των εποχών. Μπράβο. Και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Τα νούμερα, η ομάδα. Και αυτή η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών έχασε από τη Βίτη στο εξωτερικό. Κάναμε χαβαλέ. Από την Πάτε Μπορίσο. Κάναμε πλακίτσα. Από την Παναχαϊκή στο κύπελλο. Πολύ μεγάλη πλάκα. Αλλά έχει χάσει από την Παναχαϊκή. Μεγάλη πλάκα. Κάναμε μεγάλη πλάκα. Πανάξιος προφητής. Μπράβο. Έτσι τρέλανε τους άλλους. Τέτοια θέλουν. Μπορείς να μου πεις άλλη καλύτερη ομάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Να σου πω κάτι. Άλλη καλύτερη ομάδα. Ο Άρης, θα σου πω. Ο Άρης 77-80. Ούτε για πλάκα. Αδιανόητο ποτέ. Δεν τον έχεις δει ούτε για πλάκα. Αδιανόητο ποτέ. Τον είδες. Ούτε στον ύπνο. Και να σου πω και κάτι. Το ρεκόρ του Άρη. Το ρεκόρ του Άρη. Το ρεκόρ του Άρη. 17 στα 17 εντός έδρας. Νίκες. Δεν το έκανε. Γιορτάστε τώρα τα 40 χρόνια. Αυτό με την 7 με την Ξάνθη. Μπράβο. Έκανες. Δεν έκανα μια ισοπαλία. Έκανες το απόλυτο σου. Όχι δεν έκανα. Αλλά πήρα ήδη στο πρωτάθλημα. Μόνο εγώ και ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε. Μόνο εγώ και δεν υπάρχει. Ναι. Μόνο εγώ και ο δεν υπάρχει. Τι πήρες τότε? Μόνο εγώ και δεν υπάρχει. Ή μόνο. Κατάλαβες, Άλεξ. Αίτητος στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά το συγκρίνει με τον Παναθηναϊκό του 64. 17 στα 17 έκανες. Το δωμάζω, κατάλαβες τι γίνεται. 17 στα 17. Ξηθήκαμε εμείς. Έρχεται η τελευταία ποδοσφαιρική σταγόνα το Σάββατο. Ήθελες να το κάνεις, ναι. Αλλά ο μεγάλος Βέλεθ σε χαβαλέ κάναμε, ρε κακομοίρη. Καλά, καλά. Να σε κανένα πόντο. Πόνεσαι όμως εκείνη μέρα. Χαβαλέ κάνατε. Ναι. Και μέχρι το κόλ του Βιερίνα γιατί γιουχάρατε. Ποιος γιουχάρε, κανείς δεν γιουχάρε. Άλλη μία. Ωραία. Ναι. Αλέξανδρε. Τα πόδια μας από το κρύο είχαν παγώσει μόνο. Έτσι, ναι. Έγινε, Αλέξανδρε. Παγωνιά από τα πόδια μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καγίνει. Να δεις πως θα παγώσει το Σάββατο. Κρυοπαγήματα. Να δεις πως θα η αρμάδα του Μπακασέτα που σε περιμένει. Μας διασκέδασες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Τελευταία γραμμή. Μην καλείτε άλλη. Σάμπιος Λίγκ με τον Γαλανόπουλο και τον Μπακασέτα. Χρυσαφέ, παλικάρι μου, βάλε λίγο τα μηνύματα. Ναι, καλημέρα. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Τελευταία γραμμή. Έλα, ναι. Φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Α, καιρό έχει να πάρει. Νέα Υόρκη. Α, Νέα Υόρκη, ο Αντρέας. Νέα Υόρκη. Ο παδός του πάρει. Θα σας πει και παραδείγμα. Πατσαβούρα, πατσαβούρα θα πει ραγκ. Πώς? R-A-G. Ραγκ. Γι' αυτό και λένε η Aerosmith Ραγκ Doll. Η κούκλα από πατσαβούρες. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, σκύλι. Ακούω και άντε πορταλιτέ και μην ψάχνετε τώρα ποιος είναι ο παλιός ο Πάπς, καινούριος. Αίτη, το πήραμε και μην μαλώνετε. Αυτό είναι. Okay. Και Παπαδόπουλε. Έτσι, ήρθε η Αμερικάνικη λύση. Αυτή που κυνηγάει τους Αμερικανούς και δεν το βρίσκει. Μην κυνηγάτε τώρα ποιος θα καλό και Λάζος και Κωστίκος και Χούλας. Τι ψάχνετε τώρα πριν 50 χρόνια. Αυτή είναι μπελχαράδες της CIA που δεν βρίσκουν τους Αμερικανούς. Δηλαδή ο Ζαγόρας, ο Ζαγόρας που πριν ένα χρόνο έβαλε θέμα εδώ. Κάντε τις καλύτερες πεντάδες μπάσκετ στην ιστορία των ομάδων της πόλης είναι βλάκας. Μουρλός είναι τι. Ποιος θα κερδίσει το ΠΑΟΚ του χρόνου, πάλι έτσι θα δείτε. Θα ψάχνει ο κύριος Κωστός Μαριανό, ο Μαριανό που τον Χρήστο θα λέει. Ο Χρήστος. Εμείς θα κόψουμε τα έτσι το. Εμείς θα το κόψουμε τα έτσι το. Πού είσαι ρε να μας το κόψεις. Πάντως το σερί στην Τούμπα το κόψα. Δεν έκανες τις νίκες που έκανε ο μεγάλος Άρης. Έτσι. Σε συμπαθώ εγώ γιατί θα έχω την εκπομπή σου. Θα λες του χρόνου που θα πες πάω κάνει, θα ακούω την εκπομπή σου ανάλυση. Έτσι. Μ' αρέσει αυτό που έλεγες. Έγινε, Ανδρέα, φιλιά στο Big Apple γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Εδώ την εκπομπή μου την ακούγατε όταν έπαιζα με τον Πάο Κουφαλίων. Τελευταία γραμμή. Τον Πάο και θα ακούτε. Ναι. Τελευταία γραμμή αυτή τώρα είναι. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Ναι, καλημέρα. Εγώ. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Ναι. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ο Γιάννης ο Παναθηναϊκός. Γιάννης, ο παδός του Παναθηναϊκού, σε λατρεύω και σε ακούω. Να ρωτήσω εσύ, Μάριε, έχει κανένα νόημα η σύγκριση? Πώς δεν έχει? Νομίζω το γεγονός είναι ότι... Το ποδόσφαιρο είναι... Έκαναν... τότε δεν μιλάμε άλλο... καθόλου για ποδόσφαιρο, δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, δεν κατάλαβες. Μην γιατί αφορείς, πριν τον το παλικάρι, τον είπες τώρα, αλλά το δεν κάνεις τώρα. Διάλογο, κάνουμε διάλογο, σου απαντώ. Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια διαρκή συζήτηση για διάλογο. Σου λέω ότι υπάρχει λόγος, θα καταλάβεις κάτι αν κάνεις αυτή τη σύγκριση. Πώς δεν υπάρχει? Για μένα όχι. Να κλείσουμε τα site, να κλείσουμε τα αφιερώματα, τις εφημερίδες, τα πάντα. Να κλείσουμε. Μην μιλάτε, τότε δεν βλέπω μπάλα. Σύπας, σύπας. Είναι διαφορετικό να κάνεις... Γιάννη μου, εδώ πέρα υπάρχει αιώνια κόντρα. Πελέ Μαραντόνα. Τώρα υπάρχει Μέση Ρονάλντο, το οποίο τέλος πάντων. Θεοδωράκης Χατζηδάκης. Είναι διαφορετικό να κάνεις την καλύτερη εταιρεία. Ποτάμι ΣΥΡΙΖΑ. Ποτάμι ΣΥΡΙΖΑ. Καραμαλής Παπανδρέου. Άλλο σου λέει όμως, άλλο να κάνεις την ενδεκάδα την καλύτερη όλων των εποχών και άλλο να συγκρίνεις δύο ομάδες, η οποία μία έπαιξε τη δεκαετία του 60 και άλλη 50 χρόνια μετά. Έχει σημασία αυτό. Όλα συγκρίνονται, παλικάρι μου. Μάλιστα. Έπεσε. Γιάννη, δεν σε κόψαμε. Έπεσε. Μην καλείτε άλλη, τέλος. Ούτως ή άλλως.
Χρήσαθε, να δούμε μηνύματα για να κλείσουμε. Να είμαστε άνετοι. Παιδιά, αύριο θα έχουμε θεματάκια και άλλα κτλ. Εντάξει. Άμα δεν βάζω αυτό το. Σήμερα έχετε ρημαδιό με αυτό, φαντάσου. Όχι, καλά κάνεις και τα βάζω. Τι να βάζω, ρε φίλε. Αλλά να μιλήσουμε για θέατρο, θέλετε. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Εδώ βγήκαμε το Κολοσσέον προχθές και πλακωθήκαμε στο ξύλο με άτομο Κούρκουλο εναντίον Πυρπασόπουλου. Ποιος? Άλκη Κούρκουλο με Γιώργο Πυρπασόπουλο. Πλακωθήκαμε στο ξύλο. Όχι ηθοποιοί. Ναι. Θεατές για τους δύο ηθοποιούς. Φαν. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Έλα. Λοιπόν, ο 507 επανέρχεται, ο Αντώνης Κασάνδρου. Τρία μηνύματα σήμερα. Αντώνη, πέρα ευχαριστούμε. Όλη η φετινή άμυνα μπαίνει στην top 10 όλων των εποχών του ΠΑΟΚ. Κύριε Ιωσηφίδη, ζητώ συγγνώμη εγώ που διάβασα το μήνυμα. Σαν Μάριος Ασλαμής, ζητώ συγγνώμη αν μη τι άλλο από τον Κώστα Ιωσηφίδη, από τη μνήμη του Αρίσταρχου Φουντουκίδη και από τον Γιάννη τον Γούναρη. Απλά, Κώστα Ιωσηφίδη, αν ο Ασλαμάς έκανε εκπομπή το διακαρδία του 70 και του 80, τέλη του 70, αρχές του 80, θα σύγκρινε εκείνη, αν έπαιρνε εκείνος ο ΠΑΟΚ, αίτητο στο πρωτάθλημα, εκείνος ο ΠΑΟΚ, θα έλεγε τι είναι αυτή μπροστά τη δεκαετία του 50 και του 40 και του 30. Κατάλαβες τι γίνεται. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό. Κατάλαβες. Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, πεθαίνω. Όσο γερνάει, τόσο. Αχ, η μήνα μου. Τόσο ομορφαίνει. Πεθαίνω, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Ναι. Πεθαίνω. Θυμίζει αρκετά την Άννα Μισελ Σιμακοπούλου. Άντε ρε χαμένε, συγκρίνεις κιόλας, γι' αυτό συγκρίνεις τώρα Πέτκα με Δωμάζο. Άρε χαμένε τώρα, Ασημακοπούλου, για σένα Σλάμα, Χρήστο, για σένα. Χρήστο, Πέλκα με Δωμάζο, φίλε, δεν τρέπεσαι λίγο που τα ακούω. Ρε, τον άλλον τον άφησε ρε η Μοσχόλιου, θεός χωρέστη. Πέλκα με Δωμάζο, θεός χωρέστη. Συγγνώμη Κώστα, για σένα Κώστα, για σένα Κώστα, για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Άννα Μισελ, εσύ με κουμπόλο. Κλαίω. Λοιπόν, να βγάλουμε νικητή για το διαγωνισμό. Φυσικά η απάντηση είναι Δημήτρης Ραπτόπουλος, ο πατέρας του Κωστή του Ραπτόπουλου, Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι, ο Μηταράς με τη μεγάλη τη μύτη, υπέροχη μορφή, που μετέπειτα τίμησε τη φανέλα του Άρη για χρόνια και συνέχεια και το Απόλλωνα Πόντου. Νικητής είναι, Χρήσανθε, λίγο πάνε στα μηνύματα παλικάρι μου. Αυτό το The Invisibles το βλέπω και λιποθυμάω. Πραγματικά The Invisibles. Λοιπόν, Στεφανίδη Σάκη. Σαν αόρατη περνούσαν. Επαναλαμβάνουμε, Στεφανίδη Σάκη τελειώνει σε 8.33. Είναι ο πατέρα του φαλακρού Ξερόλα Ραπτόπουλου. Απάντησε σωστά. Είχαμε τρεις σωστές απαντήσεις. Στεφανίδη Σάκη καβατζώνει τα γυαλιά από τα Opticon Express. Τώρα κατάλαβα και τι. Αόρατη ποιοι είναι, η αντίπαλοι. Αχ, τι μας κάνετε τώρα, πω μας, πως το αποστομώσατε, δεν έχουμε τι να πούμε, δεν έχουμε τι να πούμε. Ο Αλέξης Πυρόπουλος, τίτλο, η αόρατη και έχει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μάλλον είναι για το Ρασβάν Μπόμπεκ του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ φαίνονται, οι άλλοι δεν είναι πουθενά. Χαμένοι, έρχεται τελευταία σταγόνα από το Σφυρίκη το Σάββατο, περιμένετε. Και εύχομαι ολόψυχα, κάποια στιγμή φτάσει ο Ηρακλής τελικό, αν φτάσει κάποια στιγμή τελικό, μετά από 10, 5, 20 χρόνια κτλ. Ναι. Να βγει τέτοια απόφαση. Να δω πώς θα ρουλιάζεται εδώ πέρα μέσα. Και εσύ το και για σένα το ίδιο ισχύει. Ναι, υπάρχει διαφορά. Σαλτίδη, και για σένα είμαστε το ίδιο. Είμαστε gentlemen. Τι είστε? Είμαστε gentlemen. Γιατί πράγμα να ρουλιάζω? Είμαστε gentlemen. Ο Άρης πήγε να κάνει. Ποιο το ορίζει αυτό? 25.000 κόσμο. Ποιο το ορίζει αυτό το πράγμα? Έγινε κάτι στο Παναγό Άρη. Έγινε πέρσι τίποτα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ? Ναι, έγινε πέρσι. Και στο Παναγό Άρη έγινε. Έγινε. Γιατί την επόμενη χρονιά ο τελικός έγινε. Υπήρχε κόσμος. Κάτι έγινε στο Παναγό. Γιατί θα σου πω γιατί. Ναι, για πες μας. Γιατί πρώτον την επόμενη χρονιά δεν παίξαμε εμείς αλλά παίξατε εσείς. Ναι. Σωστά δεν λέω. Ναι. Και γιατί τότε θέλατε να πάτε. Τώρα που δεν θέλατε να πάτε. Έτσι λες εσύ. Συνεννοηθήκατε και δεν πήγατε. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέτε εσείς. Έβγαλε καμιά ανακοίνωση που να λέτε το αντίθετο. Δεν έβγαλε. Ευχόμαστε την επόμενη φορά. Μακάρι να γίνεται διπλός τελικός. Διπλός τελικός πλέον. Πάει και το ασφαλές ο ΆΚΑ και αυτές οι μπουρδες που λέγατε. Διπλός τελικός, διπλός τελικός για να χαθεί όλη η μαγεία που θέλετε στο ποδόσφαιρο. Έντονη αντίδραση. Εσείς δεν θέλατε κόσμο στο τελικό, έγινε το δικό σας. Εύχομαι ολόψυχα του χρόνου 200 προσκλήσεις. 200 προσκλήσεις. Ναι. Τα κακέ υπουργέ! Ντα, θα σου κάνω εγώ στο μαγουλάκι τη Δευτέρα. Αν πάρω το 10ο τίτλο μου. Το 10ο τίτλο μου. Ντα, θα σου κάνω στο ποδοσφαιρικό σου μαγουλάκι τη Δευτέρα. Περίμενε τη Δευτέρα. ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουμε όλοι, υπουργέ μου. Χρήστο, να πούμε τίποτα κακό για το ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλε καλά από την Νικηφόρο μας που έγινε το 64 πρώτα λεφτά μας. Και οι άλλοι και τα ΕΚΑ και τα άλλα. Τα ΕΚΤΣΑΚΙΑ επίσης να μην πουν τίποτα. 120 δόσεις μπήκε. Περνάει το νομοσχέδιο. Α, πάρουμε και από την περιφέρεια τα 20 εκατομμυριάκια.
Και εγώ παίρνω τα χωραφάκια γύρω-γύρω από την Τούμπα, από το Υπουργείο. Αχ, γιατί να πω και τα χωραφάκια. Και τα χωραφιά και το γιώτη θα τον κάνω άλλο στο Βλατζίδι. Να ξέρει. Το γιώτη έχει στην πότσα. Όχι, κακέ σπουδέ. Μέχρι εκεί να φτάσω το γήπεδο. Όπου γουστάρω. Όπου γουστάρω. Τα παιδιά θα πάρουν τα βατραγοπέδιλα, θα πάνε στο Ποσειδόνιο ή Παναγίου Δημητρίου, άλλο κολυμπητήριο που έχει εκεί. Σχολείο θα κάνουμε κάπου αλλού και την Τουμπάρα θα φτιάξουμε όπως θέλουμε εμείς. Οι αρχαιολόγοι θα έχουν τον αρχαιολόγο 4 από πάνω, τον σκαπανέα 4 από πάνω από το κεφάλι του. Για να τρέχουμε τα βουτσάκια γρήγορα. Γιατί εγώ θέλω να πω στον κακό τον υπουργό κάτι. Πολύ γρήγορα. Κάτι να πω. Αίτητο πρωτάθλημα. Αυτά τα λε όλο τον χρόνο. Εγώ θέλω να πω κάτι τέτοιο. Άντε πε μα. Και του χρόνου να σου πω κάτι. Του χρόνου θέλω 14 εκατομμύρια από την άκου λίγο όμως. 14 εκατομμύρια για τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ναι, ναι. Στον κακό όμως τον υπουργό να πω ότι γιατί δεν με αφήνεις να πάω. Εγώ ήθελα. Ήθελα να πάω εγώ. Ήθελα κόσμο να έχει το γήπεδο. Και γι' αυτό αντιδρώ έτσι έντονα. Κακέ υπουργέ. Ποιος κούρκουλος δεν έχω τσαλτίδια. Κακέ. Κακέ. Κακό. Κακό υπουργό. Άντε, σας παραδέχομαι, σας παραδέχομαι. Άντε, φίλε. Ξανά τα απλοπάω και είστε υπέροχοι. Ο άλλος στην Κρήτη, εσύ κάνεις τον κομπικό εδώ θα πέρα. Θα σε μαλώσω. Έρχεται και του χρόνου άλλη φάπα. Περίμενε, θα περίμενε. Θα σε μαλώσω που δεν με αφήνεις και εγώ αντιδρώ. Ο Φεσκούλης, άντε, γεια. Ακόμα κοκκινισμένος είναι. Ποιος πυρπασόπουλος, ρε παιδιά, τσαλτίδι. Άντε, ρε Αυροσιάδου, πάρε τον Άρη στον ποδό. Τσαλτίδι έχω. Κακό υπουργό. Σε λατρεύω. Παιδιά, με το καλό τα λέμε αύριο και άλλο θεματάκι σχετικά με τον ΠΑΟΚ και το αίτητο.